Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο ρυθμός της εκπομπής γνωρίζετε ποιος είναι και ποιο είναι το θέμα μας. Και φυσικά ένα τέτοιο θέμα, εάν με γνωρίζετε καλά, δεν τα άφηνα ποτέ να ξεφουσκώσει έτσι. Το θέμα μας είναι η απίστευτη κλοπή του δημοσίου χρήματος από τους κρίσους. Και φυσικά δεν είμαι κυνηγός κρίσεων ούτε κεφαλών, αλλά είναι πολύ προκλητικό σήμερα που οι Έλληνες βρίσκονται σε τόσο δύσκολη οικονομική θέση, σε απόλυτα δυσχερή θέση, να αποσιωπούνται όλες αυτές οι συμπεριφορές οι οποίες οδήγησαν εκεί, από τα εκάστοτε συστημικά κόμματα. Τα πράγματα που θα πούμε σήμερα δεν κουβεντιάζονται εύκολα σε κανάλια, γιατί ουσιαστικά το ίδιο το σύστημα έχει τα κανάλια στα χέρια του. Επομένως, δεν θα μπορούσε παρά μόνον έτσι μια ομάδα παλαβών να πιάσει ένα τέτοιο θέμα τηλεοπτικά. Μετά τις γιορτές, σας έχω μια τεράστια έκπληξη, δύο μάλλον, σε σχέση με τα πρόσωπα που θα μιλήσουν για αυτές τις υποθέσεις και για το ότι συμβαίνει, όχι μόνο στη διακυβέρνηση του τόπου, αλλά και στον χώρο της δικαιοσύνης. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να συμβούν αν λειτουργούσε η δικαιοσύνη, αν η δικαιοσύνη δεν ήταν ελεγχόμενη. Και το λέω εγώ που σήμερα μου ήρθε ένα χαρτί από την ασφάλεια εδώ στην περιοχή μου, ότι αν δεν πάω να πληρώσω ένα πρόστιμο για μια καταδίκη μου, θα συλληφθώ. Δηλαδή και τώρα, αν έρθουν εδώ, κάποιος άλλος θα κάνει την εκπομπή, διότι καταδικάστηκα, πού είναι ο Διαλυνάς. Σε δεύτερο βαθμό, κύριε Διαλυνά, για ποιο λόγο. Σκοβατική δυσφήμιση. Δεν έχω καταδικαστεί για τίποτα άλλο στη ζωή μου. Κάνε, το έχω εδώ το χαρτί. Μέχρι που σκέφτομαι να σκοτώσω κανένα από δάφτους, να έχω και μια άλλη, να κάνω κάτι διαφορετικό. Για σκοφαντική δυσφήμιση. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, εδώ είναι. Μια υπόθεση η οποία δικάστηκε στο εφετείο σε λιγότερο πριν από ένα μήνα και έφτασε η απόφαση στα αστυνομικά τμήματα και στα κομπιούτερ να συλληφθεί ο Τριανταφυλόπουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σπουδή που δείξατε. Εάν δεν μπορώ να πληρώνω αυτά τα 2-3 χιλιάρικα, αν σας φαίνεται παραμύθι αυτό που λέω, θα το διαπιστώσετε στην πορεία, θα κάτσω να εκτίσω την ποινή μου. Και θα έχετε έξω αυτούς τους αλήτες που κυνήγησα, που κατασπάραξαν το δημόσιο χρήμα και μέσα τον δημοσιογράφο ο οποίος τα έβγαλε. Και εσείς τον δικάσατε. Και θα το διασκεδάσουμε. Εγώ θα περάσω ωραία πάντως μέσα, σας το υπόσχομαι, ότι θα περάσω υπέροχα. Πρώτα γιατί θα γνωρίσω ωραίους ανθρώπους, δεν είναι όλοι κακοποί και κακούριοι όπως λέτε. Θα κάνω και ένα υπέροχο ρεπορτάζ και όταν με το καλό βγούμε θα τα ξαναπούμε. Έτσι είναι, κυρία Νευλάδη. Συμφωνώ. Βγάζουμε φοροδιαφυγή δισεκατομμυρίων, βγάζουμε αθλειότητες, βγάζουμε παραδικαστικό και αντί να πάει το ΣΔΟΕ σε αυτούς, μίλησα με τον κύριο Στουρνάρα, τον ενημέρωσα, μίλησα με τους υπόλοιπους. Ναι, 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 ο ένας δεν είναι δική μου δουλειά, άλλος είναι το αλλού δουλειά. Τον κύριο Σταϊκούρα, όλους να είμαι εντάξει. Εγώ θέλω να είμαι εντάξει. Κύριε, αυτά βγάζω, αυτά συμβαίνουν. Δείτε, ένας επιχειρηματίας και ένας εφοπλιστής και οι δύο μαζί μας κάνουν ένα δις. Με δανεισμό, γύρω στα 2 δις. Ένα δις φοροδιαφυγή, 2 δις ο δανεισμός. 400 εκατομμύρια αξία της επιχείρησής του. Πείτε μου τώρα εσείς, κύριε Τσαγκάρη, σαν οικονομολόγος, άμα είσαι μια επιχείρηση 400 εκατομμύριων ευρώ, μπορείς να πάρεις δάνεια 2 δισεκατομμυρίων. 350 είναι το χρέος της Ελλάδας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αυτά γίνονται μόνο εδώ στην Ελλάδα. Και γίνονται με τρόπο όχι προκλητικό. Τι αυτά που λέτε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ, αγαπητέ μου κύριε Πρημικύρη, είναι λίγα. Και τους χαρίζεστε. Γιατί αυτά που έχουν κάνει προφανώς δεν θα τα ξέρετε κιόλα, αν δεν μπείτε μέσα στα γρανάζια εκεί να ανακαλύψετε τι έχουν κάνει. Μ' αρέσει σήμερα που μας γίνεις από αριστερά. Γιατί σας τη βγήκα ποτέ από τα δεξιά. Όχι, αλλά μ' αρέσει. Είδατε που λέγαμε πόσο. Μ' αρέσει αυτού του τύπου η κριτική. Όταν λέγαμε ότι η Χρυσή Αυγή ανεβαίνει, έλεγαν τον Τριανταφυλόπουλο η Χρυσή Αυγή της. Έτσι είναι ο κόσμος. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Όχι, μ' αρέσει αυτή η κριτική. Αυτό λέω. Αυτή η κριτική. Δηλαδή αυτή η κριτική, ναι, που επιβάλλεται για ένα κόμμα σαν το δικό μου που θέλει να κρατήσει μια διαφορετικότητα να μπορεί να δέχεται και τέτοιου είδους κριτική. Δεν ξέρω τι σας αρέσει και τι δεν σας αρέσει. Γνωρίζω όμως πάρα πολύ καλά αυτό που μου αρέσει να κάνω χρόνια και το πάθος μου, η τρέλα μου με αυτό που συμβαίνει και με την δημοσιοποίησή του είναι μια σχέση
μάνας με το έμβριό της έχει ομφάλιο λόρο που δεν έχουν κατορθώσει να τον κόψουν ακόμα οι κύριοι. Σας λέω λοιπόν ότι σήμερα θα μείνετε έκπληκτοι από το ανθρωπάκι μας. Το Γιώργο Σαραντίδη για αυτούς είναι ένα ανθρωπάκι. Τι είναι ένας αρχιλογιστής του Γουλανδρή? Είναι ένα ανθρωπάκι. Το ζουλάνε, νομίζουν ότι μπορούν να το ζουλήξουν, μπορούν να το τσαλαπατήσουν, μπορεί να το εξαφανίσουν. Και προσέξτε, είναι η τρίτη εκπομπή. Σιωπή, φερμουάρ που λένε. Δεν μιλάει κανένας. Γιατί, ξέρετε τι λένε, να σου πω εγώ τι σκέφτεται. Για να δούμε τώρα πώς θα την κρατήσει τη δουλειά, γιατί είναι και παλαβός, μπορεί να μπλέξει με κανένα άλλο θέμα, να το ξεχάσει, να ξεχαστεί η υπόθεση, να μην το ανακατέψει κανένας. Να το αφήσουμε έτσι. Πώς να αφήσει έτσι μια υπόθεση, ας πούμε, που για μια απιστία προς το δημόσιο έχει πάει 32 φορές, κύριε επιχειρηματία, στον Άριο Πάγο και έχει από το 1980 αναιρεθεί 32 φορές η υπόθεση. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, πείτε μου. Και ο Τριανταφυλόπουλου το ένταλμα φτάνει σε ένα μήνα πριν, δεν έχει καθαρογραφεί ακόμα. Πώς γίνεται αυτά τα πράγματα να τα κάνετε έτσι προκλητικά? Βγάζουμε την εκπομπή για την υπόθεση αυτή, την άλλη μέρα πάει το ΣΔΟΕ, χτυπάει το γραφείο του Διαλυνά. Το πρωί την άλλη μέρα. Δηλαδή ούτε τα προσχήματα δεν κρατάτε. Αν την κάνετε έτσι τη δουλειά με τόσο τσαμπουκά, ευχαρίστως, εμένα μου αρέσουν οι τσαμπουκάδες πάρα πολύ, για τους πάμε μέχρι το τέλος. Λοιπόν, έχουμε πολύ κόσμο εδώ. Αλλά πρωταγωνιστής σήμερα είναι ο Γιώργος Σαραντίδης. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σήκωσε το ανάστημά του απέναντι σε αυτούς τους κυρίους όλους. Είναι ο άνθρωπος που ήρθε πριν από πόσα χρόνια στο γραφείο μου? 11. Είναι ο άνθρωπος που ήρθε στο γραφείο μου εν μέσω θύελλας παραδικαστικού πριν 11 χρόνια. Είναι ο άνθρωπος που ενεχείρισε στον στενό μου συνεργάτη 11-12 φακέλους από τον έλεγχο των ορκωτών λογιστών του επιχειρηματία, τους οποίους τα παιδιά του αδερφού του επιχειρηματία, θεωρώντας ότι τους κλέβει, έδωσαν στον άνθρωπο αυτό για να τους φέρει σε μένα. Είναι έτσι, δεν είναι? Λέγοντάς του, τι σας είπαν, γιατί θα τους πάτε εκεί τους φακέλους? Μόνο αυτός μπορεί να μιλήσει. Ένας άλλος δε θείος του επιχειρηματία, ο οποίος συνταξίδευε μαζί μου σε ένα πλοίο, μου είπε, εγώ θα πεθάνω σε λίγο καιρό. Γιατί ήξερε ότι θα πεθάνει. Αυτό που δεν έκανα εγώ με την πιστόλα, θα το κάνεις εσύ με την πένα. Αυτά τα λέω γιατί τα γνωρίζουν οι κύριοι. Επομένως γνωρίζουν πολύ καλά για ποια πρόσωπα και πράγματα μιλάω. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το πυραντελικό πιού και λασπάντα από τέλα πένα, που σημαίνει περισσότερο από τα σπαθιά μπορούν οι πένες, αυτό συμβαίνει. Αρκεί να είσαι ωραία παρέα. Και εγώ θεωρώ ότι έχω ωραία παρέα σήμερα και μαζί τους διεξοδικά μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να την πάμε καλά αυτή τη δουλειά. Σήμερα, πριν μπούμε στο ψητό, βγήκε το πόθεν έσχες των πολιτικών μας, των βουλευτών, των υπουργών και του πρωθυπουργού. Πλουσιότεροι εξακολουθούν να εμφανίζονται ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ τα λιγότερα δηλώνουν ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, η κυρία Αλέκα Παπαρίγα και ο φυλακισμένος πρόεδρος αρχηγός Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος. Να το δούμε. Ακίνητα, μετοχές, καταθέσεις, έσοδα από διάφορες πηγές και κότερα παρελάβουν στις φετινές δηλώσεις πόθεν έσχες των εκπροσώπων του ελληνικού λαού. Πλουσιότερος εξακολουθεί να εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος. Ενώ τα λιγότερα δηλώνουν οι κύριοι Νίκος Μιχαλολιάκος, Αλέξης Τσίπρας και Αλέκα Παπαρίγα. Ο Πρωθυπουργός εμφανίζει εισοδήματα ύψους 99.854 ευρώ από τη βουλευτική του αποζημίωση και 28.329 ευρώ από άλλες πηγές, ενώ η σύζυγός του Γεωργία παρουσιάζει εισοδήματα 52.525 ευρώ. Τα συνολικά εισοδήματα της οικογένειας Σαμαρά για το οικονομικό έτος 2011 ανήλθαν σε 180.710 ευρώ, ενώ η ακίνητη περιουσία της δεν παρουσίασε μεταβολές, καθώς παραμένουν τα 13 ακίνητα που διέθετε, 6 στο όνομα του Πρωθυπουργού και 7 στο όνομα της σύζυγου του.
Ο Αντώνης Σαμαράς διαθέτει το 50% αγροτεμαχίων στις Ροβιές Ευβίας, μία οικία με οικόπεδο στην Κηφισιά, ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, το 50% τεσσάρων αγροτεμαχίων στη Λαβρεωτική και δύο αγροτεμάχια στην Πύλο. Σε ό,τι αφορά στις καταθέσεις του ζεύγους Σαμαρά, ο Πρωθυπουργός διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς ύψους 266.304 ευρώ, ενώ η σύζυγός του έχει καταθέσεις 31.371 ευρώ και 983,30 λιρών Αγγλίας. Σοκ και δέος προκαλεί και το πόθεν έσχεση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο κ. Βενιζέλος εμφανίζει εισοδήματα ύψους 94.309 ευρώ από τη βουλευτική αποζημίωση, ενώ τα εισοδήματα της σύζυγου του, Βασιλικής Μπακατσέλου, ανέρχονται σε 55.607 ευρώ. Εντυπωσιακές όπως πάντα είναι και οι καταθέσεις σε τράπεζες. Συνολικά υπάρχουν 27 καταθέσεις σε ευρώ, δολάρια και λίρες Αγγλίας σε κοινούς λογαριασμούς του κυρίου Βενιζέλου, της συζύγου και της κόρης τους. Ειδικότερα υπάρχουν 1.643.054 ευρώ, 84.444 λίρες Αγγλίας και 129.000 δολάρια. Στην ιδιοκτησία του κυρίου Βενιζέλου εμφανίζονται συνολικά 11 ακίνητα σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Χαλκιδική, ενώ στο όνομα της συζύγου του 16 σε Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα. Μειωμένα κατά 8.500 ευρώ ήταν τα εισοδήματα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα το 2011 συγκριτικά με το 2010. Το 2010 είχε δηλώσει εισοδήματα ύψους 82.572 ευρώ. Το 2011 όμως από τη βουλευτική αποζημίωση έλαβε 72.330 ευρώ και ακόμη 1.740 ευρώ από άλλες πηγές, δηλαδή συνολικά 74.070 ευρώ. Αμετάβλητη είναι και ακίνητη περιουσία του, η οποία περιορίζεται σε ένα σπίτι στην Αθήνα 114 τετραγωνικών μέτρων. Ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Πάνος Καμένος έχει εισοδήματα ύψους 86.088 ευρώ. Στα εισοδήματά του όμως προστίθεται 75.600 ευρώ από ενίκεια και 9.979 ευρώ από δικηγορικά έσοδα της συζύγου του. Στην κατοχή του υπάρχει μία οικία 509 τετραγωνικών μέτρων στο Δήμο Βουλιαγμένης, την οποία κατέχει κατά 50% και ένα γραφείο 1067 τετραγωνικών μέτρων στον Δήμο Καλλιθέας. Ο κύριος Καμένος έχει ακόμα στην κατοχή του μετοχές στην εταιρεία Ηλίας Καμένος ΑΕ αξίας 161.150 ευρώ, ενώ οι καταθέσεις του σε τράπεζες ανέρχονται σε 1.544 ευρώ, 0,95 λίρες Αγγλίας και 16,99 δολάρια. Ο πρόεδρος της Δημάρ, Φώτης Κουβέλης, δήλωσε εισόδημα από τη βουλευτική του αποζημίωση ύψους 88.735 ευρώ. Ο κύριος Κουβέλης με τη σύζυγό του έχει 7 ακίνητα σε Αθήνα, Εύβοια και Τρίκαλα, ενώ εμφανίζει δικαιώματα σε ακόμα 4 ακίνητα. Η σύζυγός του διαθέτει 5.000 μετοχές της Capital Ax, τις οποίες απέκτησε έναντι 17.608 ευρώ. Μαζί με τη σύζυγο και τις δύο κόρες τους έχουν δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, ένα στην Εμπορική Τράπεζα ύψους 43.228 ευρώ και ένα στην Εθνική Τράπεζα ύψους 76.301 ευρώ. Μειωμένη βουλευτική αποζημίωση και αυξημένες συντάξιμες αποδοχές εμφανίζει η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρίγα. Έχει μόλις 0,32 λεπτά του ευρώ κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, έναντι 832 ευρώ που εμφάνιζε στη δήλωσή της την προηγούμενη χρονιά. Ειδικότερα, το 2011, η βουλευτική αποζημίωση της Αλέκας Παπαρίγα είναι κατά 9.754 ευρώ μειωμένη. Το οικονομικό έτος 2012 εισέπραξε συνολικά 70.612 ευρώ, έναντι 79.367 ευρώ το προηγούμενο οικονομικό έτος. Αντίθετα, αυξημένες κατά 2.140 ευρώ είναι οι συντάξιμες αποδοχές της. Το 2011 εισέπραξε 42.305 ευρώ έναντι 40.174 ευρώ το 2010. Τα εισοδήματα του αρχηγού της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου ανέρχονται σε 23.932 ευρώ, ενώ της κυρίας Ζαρούλια σε 33.698 ευρώ. Ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής κατέχει το 25% σε 4 καταστήματα στην Αθήνα και το 25% ενός ακινήτου έκτασης 4.500 τετραγωνικών μέτρων στο Γήθιο Λακωνίας, ενώ η κυρία Ζαρούλια εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης 4 καταστημάτων στην Αθήνα και ενός διαμερίσματος στο Μαρούσι. Μετοχές δεν διαθέτει το ζεύγος, ενώ ο κ. Μιχαλολιάκος διαθέτει 390 ευρώ σε καταθέσεις, ενώ περίπου 26.000 ευρώ είναι οι καταθέσεις σύζυγου του. Παράλληλα, έκπληξη προκαλούν τα πόθεν έσχες πρώην και νυν βουλευτών αλλά και περιφερειαρχών. Πλούσιο είναι το πόθεν έσχες του πρώην Αντιπροέδρου Θεόδωρου Πάγκαλου. Στην περσινή δήλωση είχε δηλώσει 53 ακίνητα, ενώ στη φετινή δήλωσε μόνο 49. Η Γεωργία Μαρτίνου είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και γόνος εφοπλιστικής οικογένειας. Σύμφωνα με τη δήλωσή της, διαθέτει 156 ακίνητα. Ο Δημήτρης Τσουκαλάς του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να έχει θέμα χρημάτων, αφού το 2011 δήλωσε εφάπαξ ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.
Ο βουλευτής έρων και γιατρός στο επάγγελμα Μενέλος Βλάχβεϊς έχει επενδύσει σε γη και ομόλογα. Σύμφωνα με τη δήλωση Πόθεν Έσιες, διαθέτει 12 διαμερίσματα, 46 αγροτεμάχια, 2 οικόπεδα, 3 οικίες, 1 αποθήκη, 2 καταστήματα και 6 γραφεία. Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η αγορά που έκανε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Νόρις Μηταράκης, ο οποίος το 2010 αγόρασε στο Λονδίνο ένα διαμέρισμα 199 τετραγωνικά μέτρα εναντί 1.319.000 ευρώ. Είναι κοντά μου το λαγωνικό της εκπομπής, Παγιός Βλαχουτσάκος. Ρε Αθεόφοβε, τι σοκ και δέος προκαλούν τα 90 χιλιάρικα του Βενιζέλου? Δεν προκαλούν σοκ και δέος. 90 χιλιάρικα, πολύ τι βάζεις, βγάζουν... τα συγκρίνεις με το μισθό σου? Δηλαδή, πολλοί βγάζουν 90 χιλιάρικα το χρόνο. 90 χιλιάρικα το χρόνο, άμα παίρνεις τη βουλευτική αποζημίωση, τόσα μαζεύονται. Εδώ λέει, έχουμε πρόβλημα να ακούσουμε τις συντάξεις. Ρε, δεν τρέπεσαι να γράφεις σοκ και δέος, ρε, να παραπλανώ. Είναι σοκ και δέος. Στη σοκ και δέος, σοκ και δέος. Εδώ δισεκατομμύρια έχει, ο κόσμος ακούει δισεκατομμύρια, εκατομμύρια και εσύ λες σοκ και δέος για 90 χιλιάρικα. 90 χιλιάρικα είναι, αρκετά χρήματα. Τα ακίνητα τα μέτρες του Βενιζέλου. Έχει πάρα πολλά ακίνητα ο κ. Βενιζέλου. Αν πληρώσει τα χαράτσια για τα ακίνητα που έχει, πάντα 90 χιλιάρικα. Πάντως ο κ. Πάγκαλος πούλησε. Από τα 52 πήγε σε 49. Σοκ και δέος. Τα τρία τα πούλησε. Ρε τα ακούν οι Πασόκ και λένε τι σοκ και δέος λέει αυτό. Μας δουλεύει, υπερβολικούς μας λένε. Ότι δήθεν δημιουργήθηκε σοκ και δέος από τα 90 χιλιάρικα του Βενιζέλου. Πάντως το Πόθεν Έσιες του κ. Βενιζέλου είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Εγώ προσπαθώ να το δείτε. Έκλεψε εκατομμύρια τώρα μου λες για σοκ και δέος του Βενιζέλου. Παλιό δημοσιογράφη, υπερβολική πάντοτε μια ζωή. Κάντε, καταστρέφετε τον κόσμο. Επειδή θα το φτιάξω. Ασυνήλυτη. Θα το διορθώσω. Ναι. Θα γράψω μικρό είναι το Πόθεν Έσιες του κ. Βενιζέλου. Δυσανάλογο δε με το βάρος, το ύψος και τον όγκο του θα γράψω. Βγάζει μόνο 90.000 το χρόνο. Έτσι, τέτοια θέλω. Θα ανακαλέσω σύντομα. Γεια σου Παναγιώτη. Καλά να είσαι. Άκου να δεις κάτι πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι. Χρονιάρες, μέρες, να μην τους αφήνουν να κάνουν ούτε γιορτές εδώ πέρα. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι εκτός από τον κύριο Νεπλαβή, ο κύριος Κωστόπουλος, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Είναι η Μανταλένα Παπαδοπούλου, πρόεδρος της Νεολαίας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο Νίκος Διαλυνάς. Καλησπέρα. Ο Ηλίας Σιδέρης, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων. Καλησπέρα σε όλους. Δικηγόρος και ο ίδιος φυσικά. Ο Βασίλης Πρημικύρης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Δημήτρης Τσαγκάρης, ο κύριος Παπακώστας, ο Μιχάλης Παπακώστας, δικηγόρος και αυτός. Καλησπέρα. Του κυρίου Σαραντίδη. Όχι, είναι ο κύριος Γιαλίνας του κύριου Σαραντίδη. Όχι, όλοι μαζί είμαστε. Στον αγώνα είμαστε όλοι μαζί. Στον αγώνα μαζί. Για το τυπικό. Εν πάση περιπτώσει, εδώ δεν είστε ως δικηγόρη του Σαραντίδη, εδώ είστε ως δικηγόρη σκέτη. Ο κύριος Γιαλίνας. Δεν είναι και πρέπον τώρα, αν έχετε μια υπόθεση. Συναγωνιστές και συμμαχητές. Αυτό είναι αυτονόητο και δεδομένο. Δεν το συζητάμε. Και ο Γιώργος Σαραντίδης. Παραδοξότητες λοιπόν δικαστικών χειρισμών. Για δείτε τι είπε την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Σαραντίδης. Είσαστε έτοιμοι να το δούμε ή δεν είσαστε? Στο συρτάρι κάποιου σκοτεινού γραφείου παραμένει εδώ και χρόνια υπόθεση που αφορά σε τεραστίων διαστάσεων φοροδιαφυγή εταιριών που ανήκουν σε μεγαλοεφοπλιστή. Το αστρονομικό ποσό που αγγίζει τα 115 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να διέφυγε της προσοχής των υπευθύνων. Ποιοι είναι όμως οι υπεύθυνοι? Στις εκπομπές Ζούγκλα και Κίτρινος Τύπος, ο πρώην αρχιλογιστής της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας Βουλανδρή, Γιώργος Σαραντίδης, κατήγγειλε, παραθέτοντας στοιχεία και ντοκουμέντα φυσικά, τον Κώστα και Γιάννη Βουλανδρή, πολιτικά πρόσωπα, αλλά και ανώτατους κρατικούς υπαλλήλους, για συντονισμένη συγκάλυψη του τεράστιου σκανδάλου. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση εμπλέκονται δικαστές και εισαγγελείς με αποφάσεις και προτάσεις που αποκαλύπτουν τη διαφθορά που υπάρχει στους κόλπους της δικαιοσύνης. Στις 5 Δεκεμβρίου, η υπόθεση φοροδιαφυγής έρχεται για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας. Ακολουθεί σιγή νυχθείως. Καμία αντανακλαστική κίνηση δεν σημειώθηκε, αφού κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να καλέσει τον καταγγέλλοντα προκειμένου να παραδώσει τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη φοροδιαφυγή μαμούθ, ειδικά σε μια περίοδο που ο Έλληνας πολίτης βομβαρδίζεται καθημερινά από φοροεισπρακτικά μέτρα.
υπήρξε όμως μία κίνηση, αν όχι αντανακλαστική, σίγουρα πανικού. Η απόφαση του ΣΔΟΕ να καλέσει την επόμενη μέρα της προβολής από την εκπομπή «Ζούγκλα» της καταγγελίας, τον δικηγόρο της οικογένειας Σαραντίδη, Νίκο Διαλυνά, προκειμένου να του κάνει αναδρομικό φορολογικό έλεγχο. Δηλαδή, το ΣΔΟΕ, αντί να καλέσει τον άμεσα εμπλεκόμενο πρώην αρχιλογιστή των μεγαλοεφοπλιστών Γουλανδρή και να πάρει τα στοιχεία της φοροδιαφυγής, προτίμησε να στριμώξει το συνήγορο υπεράσπισης. Από τις 5 Δεκεμβρίου, όταν άρχισαν οι εκπομπές, ενώ κατήγγειλα μια μεγάλη φοροδιαφυγή, 115 εκατομμυρίων, και πιθανότατα και πάνω από 150, ουδείς από το ΣΔΟΕ κυρίως ή από το Υπουργείο Οικονομικών, με πήρε τηλέφωνο. Μου έστειλε ένα σημείωμα να παρουσιαστώ, να πω ορισμένα, ενώ έχω όλα τα στοιχεία, να τους πω μερικά πράγματα. Να τους βοηθήσω, να τους μιλήσω, να κάνω ό,τι πρέπει να κάνει κάθε Έλληνας πολίτης. Πασχίζει το ΣΔΟΕ σήμερα να πάρει χρήματα και να κάνει ελέγχους σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε οποιονδήποτε κρατάει φορολογικά βιβλία. Αυτός ο κόσμος υποφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει αυτή η μεγάλη φοροδιαφυγή. Δεν τους ενδιαφέρει και φοροδιαφυγή προσεχώς που θα ανακοινώσω πολύ μεγαλύτερη. Δεν τους ενδιαφέρει απολύτως τίποτα. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Και απευθύνομαι κυρίως στους προϊσταμένους τους ΔΟΕ και περιμένω οπωσδήποτε και οποτεδήποτε να με ενοχλήσουν. Μου κάνει επίσης μεγάλη εντύπωση, μόλις άρχισα να μιλάω στις 5-12 του, που την άλλη μέρα το πρωί, το ΣΔΟΕ, τομέας Θεσσαλονίκης, πήγε στο γραφείο του κυρίου Διαλυνά, του συνηγόρου μου, για να του κάνει φορολογικό έλεγχο επταετίας. Βέβαια, δεν εκπλήσωμαι. Διότι και εγώ όταν έκανα τις καταγγελίες, κάθε καταγγελία που έκανα, ερχόταν το ΣΔΟΕ. Όπου δούλευα, σε ένα μικρό φοροτεχνικό γραφείο, σε οπουδήποτε να προσπαθούσα να βγάλω το ψωμί μου, μου έλεγχο στην επιχείρηση που εργαζόμουν. Από την άλλη πλευρά, ερωτήματα δημιουργούνται και για τη στάση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο Γιώργος Σαραντίδης κατήγγειλε με ονόματα μέσω της εκπομπής συγκεκριμένους εισαγγελείς και δικαστές που εμπλέκονται στη δικαστική διαμάχη μεταξύ του ιδίου και της οικογένειας Γουλανδρή, που όμως εξέδωσαν προτάσεις και αποφάσεις περίεργες. Κοιτάξτε τώρα πώς δεσμεύτηκε η περιουσία της οικογένειας. Ακούστε τι λέει η Αγγελική Σαραντίδη, σύζυγος του Γιώργου Σαραντίδη. Δείτε τον τρόπο που έδρασαν, πώς λειτουργήσαν. Δείτε πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη και βεβαίως πώς λειτουργεί το όλο σύστημα. Έτσι, γιατί, όπως σας είπα νωρίτερα, αν υπήρχε η δικαιοσύνη που χρειαζόταν αυτός ο τόπος, κανένας από τους εν λόγω επιχειρηματίες δεν θα μπορούσε να συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο και κανένας πολιτικός δεν θα μπορούσε να κάνει από αυτούς που έκαναν ό,τι έκανε. Δείτε το. Τον απίστευτο Γολγοθά που περνάει η ίδια και η οικογένειά της καταγγέλει στην κάμερα της εκπομπής η Αγγελική Σαραντίδου, σύζυγος του λογιστή Γιώργου Σαραντίδη. Η κυρία Σαραντίδου καταγγέλει ότι ο ανακριτής Δημήτρης Τράγκας και η γραμματέας του Μαρία Βλαχάκη εξέδωσαν αλλοιωμένες διατάξεις με αποτέλεσμα να δεσμευτεί παράνομα η περιουσία της οικογένειας. Όλα ξεκίνησαν από τη δικαστική διαμάχη που έχει ο σύζυγός της με την οικογένεια Γουλανδρή. Ο κύριος Γουλανδρής κατέθεσε 4 μηνύσεις εναντίον του λογιστή και της οικογένειάς του, μεταξύ αυτών και της κόρης του που τότε ήταν 4 ετών, για υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Αυτές οι μηνύσεις πήγαν στον ίδιο ανακριτή, τον κύριο Τράγκα, ο οποίος είχε και γραμματέα την κυρία Βλαχάκη και άρχισε την επεξεργασία. Αφού άρχισε την επεξεργασία των μηνύσεων, πήγανε οι δικηγόροι του Γουλανδρή και οι μάρτυρες πάλι της εταιρείας Γουλανδρή και κατέθεταν στοιχεία εναντίον μας. Η κυρία Σαραντίδου, επικαλούμενη τα στοιχεία που έχει καταθέσει ο σύζυγός της στον Άριο Πάγο, αναφέρει ότι ο κύριος Τράγκας, δεχόμενο στοιχεία σύμφωνα με την ίδια ψευδή, εξέδωσε αλλοιωμένες διατάξεις με τις οποίες δέσμευσε την περιουσία των μελών της οικογένειάς της. Ο κύριος Τράγκας, λοιπόν, δέχθηκε από τους δικηγόρους του Γουλανδρή ψευδή στοιχεία
αφού προηγουμένως είχαν ανοίξει όλους τους λογαριασμούς από τις τράπεζες, είχαν ψάξει τι περιουσιακά στοιχεία είχαμε και του τα πήγαν έτοιμα. Προς διευκόλυνση, λέει, του έργου τους, χωρίς να υπολογίσουν ότι προσβάλλουν τα προσωπικά μας δεδομένα, τα οποία τα περισσότερα ήταν και αναλυθεί. Έδωσε στοιχεία για τα παιδιά μου, ιδιαίτερα για το γιο μου, την ταυτότητα του παππού. Ο κύριος Τράγκας, λοιπόν, δεν έψαξε τα στοιχεία, τα δέχθηκε όπως ήταν. Έβγαλε, λοιπόν, διατάξεις μόνο στα δικά μου παιδιά. Οι διατάξεις που έβγαλε ήταν να δεσμευθούν τα περιουσιακά του στοιχεία, αν είχαν. Με τον 2331, όπως τα έμαθα κι εγώ, του 1995, από την ημερομηνία αυτή άρχιζε ο νόμος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εκείνος, η γραμματέας, μέχρι σήμερα δεν το έχω μάθει, διόρθωσε το 96 με το 92. Και άρχισαν οι διατάξεις να ισχύουν από το 92. Κατόπιν τούτου, η κυρία Σαραντίδου, τον Ιούνιο του 2005, κατήγγειλε τις ενέργειες του κυρίου Τράγκα και της κυρίας Βλαχάκη στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ζητώντας να διερευνηθεί ποιος ευθύνεται για τη χειρόγραφη αλλίωση των διατάξεων. Βάσει αυτών των διορθωμένων διατάξεων, έκανα μία καταγγελία αναφορά στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών τότε και ρωτούσα, γιατί ήθελα να μάθω ποιος διόρθωσε τις διατάξεις αυτές. Έγινε λοιπόν έρευνα, αλλά επειδή ήταν δικαστής ο ένας και γραμματέα και πολίτης η κυρία Βλαχάκη, χώρισαν την υπόθεση όπως συνηθίζεται και τον κύριο ανακριτή τον έστειλαν σε άλλο δικαστήριο για να κρίνουν εάν έχει διορθώσει αυτό τη διάταξη και την κυρία Βλαχάκη την κράτησαν στο πρωτοδικείο Αθηνών. Έβγαλε λοιπόν η κυρία Ράικ μία διάταξη που έλεγε ότι η κυρία Βλαχάκη δεν μπορεί να ξέρει τους νόμους και ευθύνεται ο ανακριτής. Παίρνουμε τα αποτελέσματα του ανακριτή, αθώος και ο ανακριτής. Έτσι λοιπόν και οι δύο βγήκαν αθώοι. Η κυρία Σαραντίδου επανέρχεται τον Σεπτέμβριο του 2005 και καταθέτει εκ νέου καταγγελία με την οποία, εκτός του ανακριτή, ζητά να διερευνηθούν οι πράξεις του τότε αντισαγγελέα πρωτοδικών Δημήτρη Γκίζη, ο οποίος, ενώ διόρθωσε τις αλλοιωμένες διατάξεις, δεν τις κοινοποίησε στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα η περιουσία της οικογένειας να παραμένει δεσμευμένη μέχρι και σήμερα. Επανέρχομαι πάλι στο προϊστάμενο της εισαγγελίας με νέα καταγγελία και μαζί με αυτό κατήγγειλε και ορισμένα άλλα περιστατικά που είχαν λάβει μέρος στη διαδικασία της υπόθεσης. Πήγε η δικογραφία στον εισαγγελέα κύριο Γκίζη. Ο κύριος εισαγγελέας, αφού διάβασε την υπόθεση, έβγαλε τις προτάσεις του να μην κατηγορηθεί κανένας. Διόρθωσε τις διατάξεις και έδειξε ότι όντως είχε γίνει παρανομία το ότι οι διατάξεις είχαν διορθωθεί και είχαν πάει από το 92. Επανέφερε στο νόμο, στην απαρχή του νόμου 2331 το 96, το είπε αυτό, αλλά δεν κοινοποίησε σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα την αλλαγή της ημερομηνία. Με αποτέλεσμα ακόμα η περιουσία να είναι δεσμευμένη ή όποια περιουσία. Η όποια περιουσία, ναι, να είναι δεσμευμένη. Καταγγέλλοντας όλα αυτά, βρέθηκαν οι κατάλληλοι άνθρωποι, πήγαν την καταγγελία στον προϊστάμενο της εισαγγελίας, τον κύριο Πούλιο, και μου έκανε αυτεπάγγελτη δίωξη. Με κατηγόρησαν εμένα και με καταδίκασαν σε 7 χρόνια φυλακή, λέγοντας ότι όλα είναι ψέματα. Δηλαδή, η γυναίκα αυτή κατήγγειλε την πλαστογραφία που έγινε για να ισχύσει αναδρομικά ο νόμος. Μια πλαστογραφία καταφανέστατη, η οποία φαίνεται πάνω στα χαρτιά πως το 96 έγινε 92. Και επειδή διαμαρτυρήθηκε και το κατήγγειλε, έφαγε και 7 χρόνια φυλακή. Δηλαδή, αντί να κυνηγηθούν οι ανακριτές και οι δικαστές, οι οποίοι όποιος εξ αυτών πλαστογράφησε τα έγγραφα, τα συγκεκριμένα, κυνηγήθηκε ο πολίτης, η πολίτης η οποία τα κατήγγειλε. Η διένεξη μεταξύ των Γουλανδρίδων και του κυρίου Σαραντίδη δεν είναι τυχαία. Σκεφτείτε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν λογιστής τους και όταν παραιτήθηκε και έφυγε αρχιλογιστής,
εργάστηκε κοντά τους επί 20 συναπτά έτη. Ούτε μία μέρα, ούτε δύο. 20 χρόνια ήταν ο λογιστής τους. Ήξερε δηλαδή και τα καλά τους και τα κακά τους και τα ανάποδά τους. Και την πίσω όψη του φεγγαριού γνώριζε. Και όλη η κόντρα άρχισε εξαιτίας ενός ποσού 240.000 δολαρίων για μια θαλαμιγό τη Χριστίνα που του αμφισβήτησαν. Εκείνος προσευλήθη, έγινε ο έλεγχος, δεν βρέθηκε τίποτα. Βρέθηκε ότι ήταν καθαρός, δεν βρέθηκε κάποια διαφορά. Εφύγει, παρετήθηκε και έφυγε. Μετά από 8 μήνες του κοτσάρουνε μια μήνυση για 700 εκατομμύρια δραχμές, δηλαδή γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί το έκαναν αυτό μετά από 8 μήνες? Ή έκλεψε και το ανακάλυψαν, ή το έκαναν για να τον παϊδεύσουν, ένα από τα δύο. Δηλαδή να τον καταστήσουν ανενεργό, αναξιόπιστο. Δεν υπάρχει άλλη λογική. Και έφτασαν σε σημείο να κουβαλάνε το παιδί του 16 ετών, ανήλικο, στον ανακριτή. Οι ανακριτές για τους οποίους μιλάμε. Έφτασαν δικαστές να καταδέχονται να πάνε σε τακτική ανάκριση ένα παιδί 16 ετών, 14 άρχισε η περιπέτεια, στα 16 το κουβάλισαν και έκλαιγε στον ανακριτή ένα ανήλικο παιδί, το οποίο εκ του νόμου γνωρίζουν όλοι ότι δεν μπορεί να οδηγηθεί ποτέ σε ανακριτή. Το πήγε μάλιστα ο περιώνυμος αυτός δικηγόρος, ο κύριος Δημητρακόπουλος, το συνόδευε ως δικηγόρος της οικογένειας, ο οποίος φυσικά σήμερα δεν είναι δικηγόρος σας. Και έφτασαν στο σημείο να δεσμεύουν τους λογαριασμούς ενός παιδιού 4 ετών. Τι λογαριασμούς μπορεί να έχει ένα παιδάκι 4 ετών? Τον κουμπαρά του. Δηλαδή, αθλειότητες και μικρότητες, τις οποίες δεν τις συναντάς ούτε σε δικτατορίες Κεντρικής Αφρικής. Δεν γίνονται ούτε εκεί αυτά τα πράγματα τα οποία συνέβαιναν εδώ στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία. Τόσο που να φαντάζουν αστεία αυτά που βγάλαμε για το παραδικαστικό μπροστά σε τούτες εδώ τις υποθέσεις. Έτσι λοιπόν άρχισε η κόντρα τους. Για να καταλάβετε τώρα από εδώ και πέρα τι συνέβη, διότι ο Σαραντίδης κάποια στιγμή σήκωσε τα αναστημά του απέναντί τους και είπε: θα σας τελειώσω. Χρωστάτε αυτά, έχετε φάει εκείνα, έχετε αυτή τη φοροδιαφυγή, έχετε κάνει το άλλο, είναι λεφτά του ελληνικού λαού, και τα έφερε τότε σε μένα. Εγώ ζήτησα από τον συνεργάτη μου, το επαναλαμβάνω, για να πάρουν το μήνυμα μερικοί για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, τον τότε συνεργάτη μου, δεν ζει πια, είναι ο Σωκράτης Γιόλιας, να τα βάλει σε θηρίδα και τα αντίγραφα να τα κρατήσει στο σπίτι του. Κάποια στιγμή, μετά από 2 χρόνια, του ζήτησα να τα φέρουμε πίσω, να βγουν από τη θηρίδα αυτά τα χαρτιά, να είναι στο γραφείο, και ήταν σε 11 φακέλους που έγραφαν οικολογικά θέματα. Για να μην φαίνονται από πίσω μπροστά τα ονόματα των επιχειρηματιών, του επιχειρηματία και του εφοπλιστή. Και οι φάκελοι αυτοί εκλάπησαν από το γραφείο μου. Θα φτάσουμε εκεί κάποια μέρα. Γιατί είναι τεράστιο θέμα. Ένα θα σας πω μόνο. Ότι ο Γιώργος Κουρής γονάτισε στο γραφείο του και μου είπε: παιδί μου, σε παρακαλώ, αυτό το θέμα μην το ακουμπάς, γιατί είναι ο πατέρας μου αυτός που ανακουμπήσεις. Και έβαλα τα γέλια. Ορίστε. Όχι, ο άλλος, ο επιχειρηματίας. Ο Βαρδινογιάννης, ο Βαρδής, θα σας πω εγώ το όνομα. Γιατί φοβούνται να το ψιθυρίσουν μερικοί. Και έβαλα τα γέλια και του λέω: τι είναι αυτά που μου λες τώρα? Τι είναι αυτά, σηκώ πάνω του λέω, τι είναι αυτές τις γελοιότητες που κάνεις εδώ? Θα φύγω από το κανάλι σου, θα πάω σε άλλο μέσο και θα τα βγάλω αυτά. Δεν θα τα βγάλω από σένα. Έκτοτε έβαλε το ποτηρητή έναν καλό μου φίλο, που έτυχε να είναι διευθυντικός τέλεχος εκεί πέρα. Κάθε βράδυ έπινε το ουισκάκι όταν είχα εγώ εκπομπή, έτοιμος να πατήσει το κουμπί, μην τυχόν και ο τρελός βγει και πει το όνομα. Έτσι, ε. Και νομίσατε ότι δεν θα τα μάθει ο κόσμος αυτά μια μέρα. Ή νομίσατε ότι όλο το παρασκήνιο που υπάρχει από πίσω δεν θα έρθει στο φως δημοσιότητας. Ε, είστε γελασμένοι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Σε αναφορά του Γεώργιου Σαραντίδη στον Άριο Πάγο που κατατέθηκε με ημερομηνία 4 Δεκεμβρίου του 2013, κατά παντός υπευθύνου εισαγγελικού και δικαστικού λειτουργού, αναδείχθηκαν σύμφωνα με τον κύριο Σαραντίδη οι εξής παράνομες και υπαίτιες πράξεις. Η ενυπόγραφη στις 18 Δωδεκάτου 2007 πρόχειρη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων από τον πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών Κωνσταντίνο Κατσιμίχα, η οποία του παραδόθηκε γραμμένη από τους αντίδικους και πάνω στην οποία έκανε πρόχειρες διορθώσεις, ξεχνώντας να απαλείψει εκφράσεις σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, είναι κατά τον κύριο Σαραντίδη η κορυφή στο πλήθος νομικών παραπτωμάτων εκ μέρους των δικαστικών λειτουργών. Το 2001 ξεκίνησε η δικαστική περιπέτεια του Γεώργιου Σαραντίδη από τις εταιρείες Αφίγου Λανδρή Ελλάς ΕΠΕ και Πρακτορείων Βόρει ΕΠΕ, αφού οι δικηγόροι των εταιρεών κατέθεσαν εγκλήσεις εναντίον 4 υπαλλήλων τους, μεταξύ αυτών και του αρχιλογιστή των εταιρεών, κ. Σαραντίδη, με το αδίκημα της υπεξαίρεσης και της άμεσης συνέργειας σε αυτήν από το 1999 μέχρι και τις 31 του 2001. Το 2002 ενώ κατατέθηκαν εκ νέου εγκλήσεις τόσο σε βάρος των υπαλλήλων και των συζύγων τους όσο και κατά συνολικά 7 ανήλικων παιδιών για το αδίκημα της παράνομης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Νομικό παράπτωμα σύμφωνα με τον κύριο Σαραντίδη αποτελεί και το γεγονός ότι του ασκήθηκε ποινική δίωξη για πράξεις που ουδέποτε αυτές υποβλήθηκαν στις σε βάρος του εγκλήσεις. Για τις μηνύσεις που κατατέθηκαν σε βάρος του από το πρακτορείο Βόρει ΕΠΕ, δεν ασκήθηκε καθόλου ποινική δίωξη. Η μήνυση αφορούσε το ποσό υπεξαίρεσης 549.087.051 δραχμών για το χρονικό διάστημα από 1.9.1999 έως 31.12.2000. Σύμφωνα με τον Γιώργο Σαραντίδη, δεν διενεργήθηκε προκατακτική εξέταση, δεν κλήθηκε να καταθέσει για όσα του καταλογίζονταν στη μήνυση, ενώ αυτή η υπόθεση συσχετίστηκε από μήνυση που αφορούσε άλλο αυτοτελές νομικό πρόσωπο που ήταν η εταιρεία Αφίγου Λανδρή Ελλάς ΕΠΕ. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από τα απαλλακτικά βουλεύματα που ακολούθησαν από το 2006 μέχρι και το 2010. Όπως αναφέρει ο κύριος Σαραντίδη στη μακροσχελή αναφορά του στον Άριο Πάγο, η πράξη υπεξαίρεσης από 1.1.1997 μέχρι και 31.12.1998 είναι πλημεληματική και είχε παραγραφεί από τις 31.12.2003. Εφόσον έχει παραγραφεί το βασικό αδίκημα της υπεξαίρεσης, δεν μπορεί να υφίσταται το αδίκημα της παράνομης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, γεγονός που έπρεπε να γνωρίζει ο εισαγγελέας που χειριζόταν την υπόθεση. Παρά το γεγονός της παραγραφής, οι δικαστικοί λειτουργοί παρέπεμψαν σε δίκη τον Γιώργο Σαραντίδη για το αδίκημα της υπεξαίρεσης σε βάρος της εταιρείας Αφίγου Λανδρή Ελλάς ΕΠΕ για το χρονικό διάστημα από 12/11/1995 μέχρι και 31/1/2001, ενώ δεν είχε υποβληθεί σε βάρος του έγκληση για το αδίκημα της υπεξαίρεσης από το έτος 1995 μέχρι και τις 31/12/1998. Σε 3 απαλλακτικά βουλεύματα το 2006, το 2008 και το 2010, 3 εισαγγελικοί λειτουργοί, ο κύριος Γκίζης, η κυρία Σκαφίδα και η κυρία Μαυροπούλου, εξέδωσαν απαλλακτικές προτάσεις για όλους τους κατηγορουμένους, ακολούθως όμως τα 3 συμβούλια που έλαβαν χώρα διέταξαν περαιτέρω κύρια ανάκριση. Το καλοκαίρι του 2010 και πριν την έκδοση βουλεύματος από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, ο διοριστής 2 φορές στην ίδια υπόθεση από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, εισαγγελέας Χαράλαμπος Τζόνης και εισαγγελέας Μάρθα Αρχοντίδου, ανέτρεψαν το σκεπτικό των 3 προηγηθέντων συναδέλφων και πρότειναν, παραβλέποντας τις 2 μηνύσεις για τα αδικήματα στα οποία αφορούν και που ουδέποτε ασκήθηκε ποινική δίωξη, την παραπομπή 3 κατηγορουμένων, δηλαδή του Γεώργιου Σαραντίδη, του Δημήτρη Χατζή και Ιωάννη Χατζή και απαλλαγή του 4ου κατηγορουμένου Γεώργιου Τρίφου. Απίστευτη και όμως αληθινή είναι η περίπτωση της κόρης του Γεώργιου Σαραντίδη, Χριστίνας, η οποία βρέθηκε κατηγορούμενη σε ηλικία μόλις 4 ετών και όμως απαλλάχθηκε λόγω παραγραφής και όχι λόγω ουσίας της υπόθεσης.
Θλιβερό ήταν και το γεγονός της απαλλαγής από τις κατηγορίες της υπερσαίρεσης του Γεώργιου Τρίφου, του οποίου ο δικηγόρος ερχόμενος σε συνεννόηση με τους πληρετσούσιους δικηγόρους του εφοπλιστή που είχε δώσει τη συγκατάθεσή του, μετέτρεψαν τον κατηγορούμενο σε κατήγορο, ενώ ο Γεώργιος Τρίφας απαλλάχθηκε επί της ουσίας σε όλα τα σκέλη της υπόθεσης. Στα τελικά συμπεράσματα, στην αναφορά του Γεώργιου Σαραντίδη στον Άριο Πάγο, αναφέρεται πως ο δόλος και η συνεργασία των καταγγελθέντων αποδεικνύεται από τρία βασικά στοιχεία. Από την παραπομπή τριών κατηγορουμένων σε δίκη, χωρίς να προσκομιστούν επί 12 χρόνια επιταγές, βιβλία και αξιόπιστες μαρτυρίες. Από την απαλλαγή του τέταρτου βασικού κατηγορουμένου Γεώργιου Τρίφου, μολονότι κατήχε μεγάλες τραπεζικές καταθέσεις και δύο οικίες και η απαλλαγή του μεθοδεύτηκε από επιχειρηματίες. Και τέλος, από τη μεθοδευόμενη απαλλαγή λόγω πλημεληματικής παραγραφής και όχι επί της ουσίας, ενώ αποτελεί δικαστική πρόκληση σύμφωνα με τον Γεώργιο Σαραντίδη, ειδικά ως προς τους 7 ανηλίκους, οι οποίοι δεν είχαν μετρητά, θηρίδες, μετοχές ή ακίνητα στο όνομά τους. Τώρα λοιπόν θα δείτε ποιοι πολιτικοί και ποια πρόσωπα και ποιοι κρατικοί λειτουργοί δορίζουν τα πρόστιμα στους κρίσους και παρακάμπτουν τη φοροδιαφυγή εις βάρος του Έλληνα πολίτη. Ο ένας είναι εν ενεργεία υπουργός σήμερα. Έχει ενδιαφέρον να δείτε ότι ο σημερινός υπουργός συμμετέχει στην κυβέρνηση Σαμαρά, είναι άνθρωπος που χάριζε τα πρόστιμα και παρέκαμπτε τη φοροδιαφυγή. Και τώρα παρουσιάζεται ενώπιον του ελληνικού λαού να τον πείσει να κάνει θυσίες για να περάσουμε τη στενοπό. 400 εκατομμύρια δραχμές πρόστιμο το μετέτρεψαν σε 880 ευρώ. Και φοροδιαφυγή ύψους 140 εκατομμυρίων. Εκεί την υπολογίζετε. 155. Έτσι. Την διέγραψαν με χ. Απολύτως. Βεβαίως. Έχουν την πολυτέλεια να κάνουν αυτά τα πράγματα την ώρα που οδηγούν τη χώρα στην απόλυτη καταστροφή. Βόρεια ΕΠΕ, η ιδιοκτησία, η εταιρεία πρακτορείο Βόρεια ΕΠΕ, που κατέθεσε επίσης μηνύσεις εναντίον των 4 υπαλλήλων, των οικογενειών τους και των 7 ανήλικων παιδιών τους, το 1 και το 2, εφέρεται να ανήκει σε δύο εξωχώριες εταιρείες, offshore εταιρείες. Την Bergina Compania SA και την Crest Maritime Corporation. Από το 1985 στο 2000, πέπλο μυστηρίου κάλυπτε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δύο αυτών offshore εταιρείων, καθώς κανένας εκ των εργαζομένων γνώριζε σε ποιον ανήκουν. Η σύσταση αυτών των εταιρεών, σύμφωνα με τον κύριο Σαραντίδη, έγινε προκειμένου να εξυπηρετηθούν φορολογικοί σκοποί. Έτσι. Και είστε γνώστης του πώς ιδρύθηκαν αυτές οι δύο εταιρείες για να φοροδιαφεύγουν σε εξωχώριες εταιρείες. Σωστά. Έτσι. Δείτε το. Στη γνωστή εφοπλιστική οικογένεια Γουλανδρή φέρεται να ανήκει η εταιρεία πρακτορείο Βόρεια ΕΠΕ. Πρόκειται για μία από τις εταιρείες που το 2001 και το 2002 κατέθεσαν μηνύσεις σε βάρος 4 υπαλλήλων και των οικογενειών τους, μεταξύ των οποίων και 7 ανήλικων παιδιών. Στην εταιρεία πρακτορείο Βόρεια ΕΠΕ αποτελούν εταίρους οι εξωχώριες εταιρείες Bergina Compania SA και Crest Maritime Corporation. Σε ποιον όμως ανήκουν οι δύο εξωχώριες εταιρείες και κατά συνέπεια η πρακτορείο Βόρεια ΕΠΕ? Από το 1985 έως και το 2000, πέπλο μυστηρίου κάλυπτε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δύο αυτό offshore εταιριών, καθώς ουδείς εκ των εργαζομένων γνώριζε σε ποιον ανήκουν. Η σύσταση αυτών των εταιριών, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα Γιώργο Σαραντίδη, έγινε προκειμένου να εξυπηρετηθούν φορολογικοί σκοποί. Σύμφωνα με επιστολή του Ιωάννη Γουλανδρή προς τον λογιστή Γιώργο Σαραντίδη, που εστάλει το 2000 από το Λονδίνο και φέρνει σήμερα στο φως η εκπομπή, οι δύο εξωχώριες εταιρείες ανήκουν στον ίδιο και τον αδελφό του Κωνσταντίνο Γουλανδρή. Η επιστολή αφορά σε οικονομικό έλεγχο που θα διενεργεί το σχετικά με 250.000 δολάρια. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, τα ανωτέρω προεκάλεσαν κάποιαν δυσαρέσκεια εις των αδελφών μου και εις εμέ, ιδιοκτητών και των αδελφών Γουλανδρή, ως και του πρακτορείου Βόρη. Σε εμάς να δείτε δυσφορία που δημιουργούν. Σε χρονικό ορίζοντα δεκαετίας από το 1992 στο 2002, σύμφωνα με το πόρισμα τριών πραγματογνωμόνων που ενήρισαν οικονομικό έλεγχο το 2007 μέσα 10 χρόνια στην εταιρεία πρακτορείο Βόρη ΕΠΕ, δόθηκαν χωρίς παραστατικά 2 δις δραχμές ή 7.200.000
δολάρια. Σύμφωνα με τον πρώην αρχιλογιστή των εταιριών, τον κύριο Σαραντίδη, αδερφή Γουλανδρή και πρακτορείο Βόρειο ΕΠΕ, η φοροδιαφυγή σήμερα ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Χρήματα που ποτέ δεν αποδόθηκαν στον ελληνικό λαό. Σε φοροδιαφυγή που σήμερα ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ, φέρεται να εμπλέκεται η εταιρεία της εφοπλιστικής οικογένειας Γουλανδρή, πρακτορείο Βόρειο ΕΠΕ. Σύμφωνα με καταγγελίες φωτιά που κάνει ο λογιστής Γιώργος Σαραντίδης στην κάμερα της εκπομπής. Η ιστορία ξεκινάει το 2001, όταν η εταιρεία πρακτορείο Βόρειο ΕΠΕ με δύο μηνύσεις στράφηκε εναντίον τεσσάρων υπαλλήλων και των οικογενειών τους. Η εταιρεία πρακτορείο Βόρειο, η οποία είναι η δεύτερη εταιρεία που μας είχε μηνύσει με δύο μηνύσεις και στην οποία στις μηνύσεις μέσα επεριλαμβάνονται και τα κότερα Αστάρτε 2 και Μαΐστρος, αποτελείται, έχει εταίρους δύο offshore εταιρείες. Την εταιρεία Βεργίνα και την εταιρεία με έδρα τον Παναμά και την εταιρεία Crest Maritime με έδρα τη Λιβερία. Κατά δήλωση του Ιωάννη Γουλανδρή, η εταιρεία Πρακτορείο Βόρειο, όπως και η αδελφή Γουλανδρή, ανήκουν στον Ιωάννη και Κωνσταντίνο Γουλανδρή. Μέσα στις μηνύσεις περιλαμβάνονται και τα κότερα των πελατών της Βόρειο ΕΠΕ, Αστάρτε 2 και Μαΐστρος, οι ιδιοκτήτες των οποίων, όπως προέκυψε από οικονομικό έλεγχο που έγινε το 2007 από τρεις πραγματογνώμονες, τα χρήματα που έδιναν για συντήρηση και επισκευή των πλοίων δεν συνοδεύονταν από νόμιμα παραστατικά. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, για την περίοδο 1992-2002, τα ποσά τα οποία δόθηκαν χωρίς παραστατικά ανέρχονταν σε 2 δισεκατομμύρια δραχμές ή 7.200.000 δολάρια. Τα κότερα λοιπόν Αστάρτε και Μαΐστρος, τα οποία οι ιδιοκτήτριες ήταν οι offshore εταιρείες Atlantic Steamship Corporation για το Αστάρτε και Golden Miles Marine Limited για το Μαΐστρος, οι οποίες ιδιοκτήτριες εταιρείες ανήκαν στον κύριο Γιώργο Εμπειρίκο και στη Μέρη Γουλανδρή. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, από το 1992 μέχρι το 2000, τα χρήματα που έβαζαν ερχόντουσαν από αυτές τις εταιρείες της offshore, μέσω των εταιριών πλήρωναν τα έξοδά τους, όλα τα έξοδά τους. Το 2007, όταν τελείωσε η πραγματογνωμοσύνη, την οποία είχε διατάξει ο ανακριτής σε τρεις πραγματογνώμονες, διαπιστώσαμε ότι 2 δισεκατομμύρια, 1.600 σε δραχμές και 400 το 2000 μέχρι το 99 και 400 το 2000, άρα συνολικά 2 δισεκατομμύρια, είναι χωρίς παραστατικά. Το διαπίστωσαν και το ανέφεραν στην πραγματογνωμοσύνη τους οι πραγματογνώμονες. Τα 2 δισεκατομμύρια αφορούν το Αστάρτε και το Μαΐστρος. Και επειδή είχαν περιληφθεί στη μήνυση, η εταιρεία απέστειλε γράμμα, το οποίο λέει επί λέξη: η κυρία Μέρη Γουλανδρή και ο κύριος Γεώργιος Εμπειρίκος, ιδιοκτήτες των σκαφών Μαΐστρος και Αστάρτε, αντιστοίχως, μας δήλωσαν, υπογράφουν οι εκπρόσωποι της εταιρείας, ότι δεν έχουν οικονομική εκκρεμότητα ή οποιαδήποτε απέτηση για τα ποσά που μας ενέβασαν. Είναι αυτό το γράμμα. Κατά συνέπεια, εμείς από εμάς δεν είχαμε απέτηση και έπρεπε να βγούμε από την όλη διαδικασία. Επειδή εμείς είχαμε μήνυθει, οι πραγματογνώμονες αφαιρούν αυτά τα ποσά. Όμως, τα 2 δισεκατομμύρια, 7 εκατομμύρια 200 δολάρια, το από 92 μέχρι το 2000. Αυτά λοιπόν τα 7 εκατομμύρια 200 χιλιάδες δολάρια πέρασαν μέσα στους λογαριασμούς του πρακτορείου Βόρειο και συνεπώς ο μεγαλοεπιχειρηματίας Γουλανδρής, όπως και ο αδερφός του Κωνσταντίνος, που ανήκει το πρακτορείο, υπέπεσαν στην πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτουργοί είναι οι δύο ιδιοκτήτες των σκαφών και συνεργοί άμεση είναι οι κύριοι, οι οποίοι μήνυσαν το τετράχρονο παιδί για νομιμοποίηση εσόδων ή τι ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και έχουμε λοιπόν τους ιδιοκτήτες κυρίους Ιωάννη Γουλανδρή και Κωνσταντίνο Γουλανδρή να δω τις αντιδράσεις των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι κατηγορούνται πλέον από μένα ευθέως
για νομιμοποίηση εσόδων να έχουν μηνύσει την κόρη μου για 452 ευρώ, ενώ οι ίδιοι έχουν ξεπλύνει μόνο για, για τα δύο πελατικά σκάφη 2 δισεκατομμύρια ή 7 εκατομμύρια 200 χιλιάδες δολάρια τότε, 19 εκατομμύρια το 2002 που έγινε ο έλεγχος και τον οποίο κανένας δεν τον εμφάνισε, και σήμερα το κονδύλι είναι στα 35 εκατομμύρια 200 χιλιάδες. Αυτά όλα είναι γνωστά στο Υπουργείο και απορώ πώς θα το αντιμετωπίσουν. Σε ποιο Υπουργείο? Το τότε Υπουργείο. Γιατί τώρα ο Υπουργός είναι στο Υπουργείο Υγείας. Έχει πάει στο Υπουργείο Υγείας τώρα ακριβώς. Αφού πήγε να σώσει την οικονομία, έτσι, πάει να σώσει και την υγεία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο κύριος Μπέζας είναι ένας από τους δράστες. Ο σημερινός Υπουργός Υγείας. Όπου συμπτωματικά... Υφυπουργός, ναι. Υφυπουργός, είπα, υφυπουργός. Λέτε να παρακάμπτω το τζουτζούκο. Θα το έκανα εγώ ποτέ τέτοιο πράγμα? Σήμερα λοιπόν μου εστάλει μία επιστολή, κυρίες και κύριοι. Γυρίζει στο εμπαρόδο αυτό. Από έναν καθηγητή της ιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Θα το πω σε άλλη εκπομπή ποιος είναι, θα φιλοξενήσουμε και συνέντευξή του. Όπου ο άνθρωπος μου γράφει, είμαι καθήλυνα αρμόδιος για τα γενώσιμα. Και τα γενώσιμα στην Ευρώπη και στην Σκανδιναβία είναι το 15 με 20 της τιμής των πρωτοτύπων. Πώς είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα ο υπουργός που θέλει να κάνει την κάθαρση για την υγεία να μιλάει για το 60%? Με ποιο δικαίωμα πρέπει τα γενώσιμα να έχουν την τιμή του 60%, την αξία του 60% σε σχέση με τα πρωτότυπα, όταν στην υπόλοιπη πολιτισμένη Ευρώπη έχουν το 10 με 15% βία 20%. Και βεβαίως λέει ότι ισχύουν, είναι κανονικά φάρμακα, εφόσον γίνονται με όλους τους κανόνες που πρέπει και από ικανές εταιρείες να τα παράξουν. Είναι μια χαρά τα φάρμακα αυτά και τα υπόλοιπα είναι αρλούμπες. Αλλά ποιος τους δίνει το δικαίωμα να συμβιβάζονται με τους φαρμακοβιομήχανους για το 65 και 60% σε σχέση με το 15 και 20 και 10 που είναι στον υπόλοιπο κόσμο? Αυτό θα μας το απαντήσουν σε άλλη εκπομπή. Δείτε εδώ όμως τώρα. Κύριος Μπέζας, υφυπουργός υγείας σήμερα, στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Αν και γνώριζε για τη φοροδιαφυγή από το 8, όταν ήταν υφυπουργός οικονομικών, δεν ασχολήθηκε, παρόλο που στο γραφείο του είχαν φτάσει δύο επιστολές με όλα τα στοιχεία. Νάτος, ο συγγραφεύς των επιστολών. Ο κύριος Μπέζας ακόμη και σήμερα σιωπά. Παρόλο που εμείς προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί του, δεν βγήκε ποτέ στο τηλέφωνο. Έχετε ακούσει ποτέ υπουργό να του καταμαρτυρούν τέτοια πράγματα δημοσίως από την τηλεόραση και να μην έχει το σθένος να απαντήσει, να στείλει μια επιστολή, να βγει να κάνει μια δήλωση, να πει δεν είμαι εγώ, δεν το έκανα εγώ αυτό το πράγμα, τσιμουδιά? Επίσης άφαντος παραμένει και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο Γιάννης Παπαθανασίου. Στη συγκάλυψη φοροδιαφυγής εμπλέκονται επίσης ο πρώην Υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Δρύς, ο πρώην Υφυπουργός Απόστολος Φωτιάδης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών Δημήτρης Γεωργακόπουλος, αλλά και ο πρώην Διευθυντής του ΣΔΟΕ Νικόλαος Λέκας. Δείτε το. Ένας από τους πρωταγωνιστές στο σχέδιο της συγκάλυψης της υπόθεσης φοροδιαφυγής της εφοπλιστικής οικογένειας, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα Γιώργο Σαραντίδη, είναι μεταξύ άλλων και ο νυν υφυπουργός Υγείας, Αντώνης Μπέζας, ο οποίος αν και γνώριζε για τη φοροδιαφυγή της οικογένειας Γουλανδρή από το 2008, όταν ήταν υφυπουργός οικονομικών, δεν ασχολήθηκε, παρόλο που στο γραφείο του είχαν φτάσει δύο επιστολές με όλα τα στοιχεία. Ο κύριος Μπέζας, ως υπεύθυνος επί των φορολογικών εσόδων την εποχή εκείνη, αντί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, μεταξύ των οποίων είναι ο έλεγχος κάθε καταγγελίας που αφορά σε φερόμενη τελευταίσα φοροδιαφυγή, αγνόησε προκλητικά τον καταγγέλλοντα αρχιλογιστή των εταιριών Γουλανδρή, Γιώργο Σαραντίδη,
μη λαμβάνοντας υπόψη τις καταγγελίες. Την ίδια στάση τηρεί και σήμερα. Η Ζούγκλα τον αναζήτησε τηλεφωνικά προκειμένου να τοποθετηθεί για ένα τόσο μείζον θέμα που προκαλεί το κοινό αίσθημα του Έλληνα φορολογούμενου. Ο κύριος Μπέζας όμως δεν επικοινώνησε ποτέ με τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής. Το 2008 επανέρχομαι στον κύριο Αντώνιο Μπέζα, σημερινό υφυπουργό, με δύο επιστολές μου, με δύο υπομνήματά μου, του δηλώνω και του δείχνω τη φοροδιαφυγή. Όχι μόνο τη φοροδιαφυγή του Γουλανδρή, αλλά τη φοροδιαφυγή και των πελατών του Γουλανδρή πλέον, των κοτέρων Αστάρτε και Μαΐστρος, τα οποία ήταν πελάτες, ο κύριος Εμπειρίκος και η κυρία Γουλανδρή, Μέρη, στο πρακτορείο Βόρη ΕΠΕ. Η ιστορία ξεκινάει όταν τον Οκτώβρη του 2001 ο Γιώργος Σαραντίδης έστειλε εμπιστευτικό φάκελο στον τότε Υφυπουργό Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Δρύ, με τον οποίο τον ενημέρωνε για τη φοροδιαφυγή εκατομμυρίων δραχμών των εφοπλιστών Γουλανδρή από το 1992 μέχρι και το 2000. Το συγκεκριμένο λοιπόν φάκελο ο Γιώργος Δρύς τον μεταβιβάζει στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Φωτιάδη. Ο Απόστολος Φωτιάδης δίνει εντολή σε οικονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών να ελέγξουν την υπόθεση. Την υπόθεση λοιπόν την ελέγχει αρχικά πάλι ο ίδιος επιθεωρητής Γιώργος Σταματόπουλος και σύμφωνα με το πόρισμά του που εξεδόθη το 2005 δεν βρέθηκε φοροδιαφυγή. Ο Γιώργος Σαραντίδης όμως για το συγκεκριμένο έλεγχο, όπως ισχυρίζεται, είχε δώσει στοιχεία και για τους προμηθευτές των εταιριών Γουλανδρή. Όμως, όπως κατήγγειλε, ο επιθεωρητής έλεγξε μόνο τους προμηθευτές και όχι τις εταιρείες των εφοπλιστών. Το 2003, ο πρώην αρχιλογιστής απευθύνεται ξανά στον Απόστολο Φωτιάδη και τον ενημερώνει εγγράφως για τα πρόσωπα που είχαν καθυστερήσει τον έλεγχο της καταγγελίας του για φοροδιαφυγή για τα έτη 1992-2000. Το 2008 όμως απευθύνεται με δύο επιστολές, στις οποίες ανέφερε τα πάντα στον τότε Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιο για φορολογικά και τελωνιακά θέματα Αντώνη Μπέζα, ο οποίος δεν του απάντησε ποτέ. Η υπόθεση του Γιώργου Σαραντίδη γίνεται αργότερα επερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Θεόδωρο Δρίτσα για να απαντήσει ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Παπαθανασίου, ότι απλά γίνονται έλεγχοι. Το 2010, για την ίδια υπόθεση, ο καταγγέλων ενημερώνει τον τότε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, Δημήτρη Γεωργακόπουλο, από τον οποίο, όπως ισχυρίζεται, ποτέ δεν έλαβε απάντηση. Έτσι, το 2011 επισκέπτεται τον τότε διευθυντή του ΣΔΟΕ, Νίκο Λέκα, ο οποίος παρόλο που γνώριζε την υπόθεση, όπως ισχυρίζεται ο πρώην αρχιλογιστής, δεν έκανε απολύτως τίποτα. Με επερώτηση στη Βουλή του κυρίου Θεοδόρου Δρίτσα, βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, ενημερώθηκε για τη φοροδιαφυγή ο κύριος Παπαθανασίου. Ο κύριος Δρίτσας δεν έτυχε ουδεμιάς απαντήσεως. Επίσης, το 10 επανέρχομαι και όλο το θέμα το θέτω στον κύριο Γεωργακόπουλο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας τότε. Δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Συγχρόνως, το 11 επανέρχομαι και πηγαίνω στο ΣΔΟΕ που είχα επισκεφθεί και πάλι ως παλιό γνώριμο, επειδή ανέλαβε πάλι, τον κύριο Νικόλαο Λέκα. Στον κύριο Νικόλαο Λέκα είχα θέσει θέματα το 2002 και επανέρχομαι το 2011, 9 χρόνια μετά. Επειδή ανέλαβε θέση διευθυντού και πάλι, πηγαίνω να τον δω με την προοπτική να του θέσω ορισμένα θέματα. Ο κύριος Λέκας μου ζητάει να του θέσω όλα τα στοιχεία που έχω ως προς τις offshore εταιρείες, τους λογαριασμούς που έχει γίνει φοροδιαφυγή και ο κύριος Λέκας δεν έκανε απολύτως τίποτα. Σήμερα, τέλος του 2013, αυτή η φοροδιαφυγή έχει φτάσει στο ύψος των 155 εκατομμυρίων. Πάλι δεν ενδιαφέρεται κανείς. Πάλι πρέπει να την γλιτώνουν αυτοί που φοροδιαφεύγουν. Επιτέλους, μαζί με μένα θα πρέπει να αναρωτηθεί και ο ελληνικός λαός. Ο κύριος Δρύς, ο κύριος Φωτιάδης, ο κύριος Μπέζας, ο κύριος Παπαθανασίου, ο κύριος Γεωργακόπουλος, ολόκληρο το ΣΔΟΕ. Επιτέλους, ποιος καλύπτει. Γιατί καλύπτουν επιχειρηματίες και εφοπλιστές που επανήμως και επανειλημμένος έχω καταγγείλει. Τη φοροδιαφυγή την συγκάλυψε
από την πλευρά του ο πρώην Υφυπουργός Οικονομικών, ο οποίος απέστειλε και επιστολή στον κύριο Σαραντίδη, λέγοντάς του, ακούστε τώρα, είστε έτοιμοι, έτσι ψύχρεμοι να το ακούσετε, ότι το Υπουργείο του δεν είναι αρμόδιο να ασχοληθεί με τη φοροδιαφυγή Γουλανδρή, και τον παρέπεμψε στη δικαιοσύνη. Τι πλάκα έχετε, τι ξύλο θέλετε. Την περίοδο εκείνη όμως, Υπουργός Οικονομικών είναι ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος. Άρα, συγκάλυψη υπήρχε και από τον Βενιζέλο, τον σημερινό αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Δηλαδή λες ότι μετά τα υποβρύχια να έχουμε και δεύτερο ζήτημα με τον Βενιζέλο τώρα? Όχι. Να ακούει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, ο οποίος κινδύνευσε κιόλας σήμερα με το αεροπλάνο πάνω από την Εύβοια, κόλλησαν τα φλαπς και επέστρεψε πίσω, δεν πήγε στον Πακού, να ξέρει τι γίνεται. Δεν μπορείτε να πείτε ότι αύριο μεθαύριο εμείς δεν ξέραμε, δεν είδαμε, δεν ακούσαμε και δεν μιλήσαμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Βασίλης Ραφαηλίδης, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, με φωνάζει μια μέρα σπίτι του και μου λέει: αύριο θα καταγγείλω τον εργοδότη μου ότι με πληρώνει με μαύρα χρήματα. Ο εργοδότης τότε ήταν ένας πολύ μεγάλος Έλληνας επιχειρηματίας. Λέω κι εγώ, πλάκα μου κάνει, δεν πίστευα ότι θα το κάνει. Ήταν έτσι ένας χαρακτήρας, παλιοχαρακτήρας, σαν τον Ανιβλαβή, τόσο παλιοχαρακτήρας. Και πάει ο άτιμος την άλλη μέρα και το βγάζει στην εκπομπή μας, στην τηλεόραση. Άρα του λέω, τι έκανες? Μου λέει, ασέρτη, θα πας μέσα, του λέω, και εσύ ως αποδέκτης του μαύρου χρήματος. Πληρωνώσουν, λέει, σε 12 μήνες με μαύρα χρήματα. Να πάω κι εγώ μέσα, μου λέει. Πόσο βλάκας είσαι, μου λέει. Όχι, μακάρι να πήγαινα μέσα, γιατί θα πηγαίναν και τον άλλο. Δεν θα πάει κανείς μέσα. Τον κάλεσαν για να του πούν να σιωπήσει για το καλό του. Φυσικά ο Βασίλης ξαγριώθηκε, τους έριξε τα μπινελίκια της ζωής του εκεί μέσα. Φανταστείτε, μιλάμε για απόλυτη υποτέλεια. Και αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να φορολογούνται οι Έλληνες. Η Ελλάδα είναι 10 εκατομμύρια, αρέσεις. Είναι μια μικρή γειτονιά. Ο ένας από τον άλλον μαθαίνει τις κομπίνες. Οπότε ο Έλληνας γίνεται σαν τον Καραγκιόζη που βλέπει τον Πασά και θέλει να τον κλέψει. Αισθάνεται ότι ο Πασάς τον κλέβει και εκείνος κλέβει τον Πασά. Αυτή ήταν η σχέση Οθωμανικού τύπου με το κράτος και αυτή παραμένει δυστυχώς μέχρι σήμερα. Είναι φανερό λοιπόν ότι στην περίπτωση αυτή γνώστης ήταν και ο κύριος Βενιζέλος, ως Υπουργός Οικονομικών. Έτσι φαίνεται. Ή ο Μπέζας δεν του το είπε ποτέ? Εμείς αναζητήσαμε τον κύριο Βενιζέλο, ήταν στις Βρυξέλλες. Τουλάχιστον ο Βενιζέλος μας είπε ότι είναι στις Βρυξέλλες, που δεν έχουμε καλές σχέσεις. Ο Μπέζας που κρύβεται, πού κρύβεσαι, έρημε Μπέζα, πού θα πας? Θα πάω εγώ στο Σαμαρά, στο γραφείο, θα πάω στο Μέγαρο Μαξίμου και θα βάλω αντίσκη να παίξω, να γίνεται ρόμπα. Θα πω μέσα στον πρόεδρο και θα του πω, ορίστε κύριε Πρωθυπουργέ, κοιτάξτε ποιον έχετε υφυπουργό, την ώρα που πεινάει ο ελληνικός λαός. Τον άνθρωπο που έβλεπε τη φοροδιαφυγή να περνάει από μπροστά του και τη χαιρετούσε με το μαντήλι. Γιατί, με συγχωρείς, έχεις ψευδέστηση ότι ο κύριος Σαμαράς ή οποιοδήποτε άλλος κύριος Σαμαράς, πρωθυπουργός αυτής της χώρας, αυτού του σάπιου δικοματικού συστήματος, δεν έχει γνώση ή δεν αντιλαμβάνεται ότι οι υπουργοί του ή οι υφυπουργοί του και το ίδιο το ΣΔΟΕ δεν έχουν λειτουργήσει με τέτοια λογική απαλλαγής, φοροαπαλλαγής σε αυτή την κατηγορία των πολιτών μας
που ονομάζονται εφοπλιστές ή δεν ξέρω τι άλλο. Πάντως, ακόμη κι αν αντιλαμβάνεται, κύριε Πρεμικύρη, γιατί λογικό είναι, δεν είναι χαζός και έμπειρος είναι. Πώς φτάσαμε, εκεί δεν εδώ που σημαίνει, φτάσαμε. Δεν σημαίνει ότι δέχεται τέτοιες λογικές. Τις υποθάλπι είναι σε αυτή τη λογική ο ίδιος. Εγώ δεν θέλω να κάνω δίκη σε προθέσεις. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε μια ιστορική διαδρομή. Τουλάχιστον από την πτώση της δικτατορίας και μετά. Ας μην μιλήσουμε πιο πριν. Κύριε Πρεμικύρη. Ότι συστηματικά αυτές οι κυβερνήσεις, είτε της δεξιάς, λέω και του ΠΑΣΟΚ, που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα με εναλλαγές, σε τελική ανάλυση, τις offshore εταιρείες, τους εφοπλιστές, το μεγάλο κεφάλαιο. Κύριε Πρεμικύρη. Δεν το χτύπησαν. Κύριε Πρεμικύρη. Όταν λέω το χτύπησαν, δεν μιλάω με μια λογική αδικίας. Αλλά τουλάχιστον να πληρώσουν εκείνο που πληρώνει αναλογικά και ο κάθε Έλληνας φορολογούμενος. Κύριε Πρεμικύρη, έχω την ψευδαίσθηση ότι ο εκάστοτε πρωθυπουργός της χώρας του δεν έχει κανένα λόγο να πέφτει τόσο χαμηλά. Έχω δεν την ψευδαίσθηση. Πέφτει χαμηλά. Είπα στο διάλειμμα μεταξύ αστυνομικών. Σοβαρού... Επιτρέψτε μου να σας πω αυτό που θέλω. Έχω την ψευδαίσθηση ότι ο ενδυνάμει πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Τσίπρας, αύριο το πρωί, ενημερωνόμενος από εσάς και όσους Σιριζέους δουν την εκπομπή σήμερα, θα χυμίξει να τους βγάλει τα μάτια. Γιατί είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, ίσως να είναι και σοβαρότερο από κάποια άλλα τα οποία έχετε φέρει στη Βουλή. Στο διάλειμμα, το πρώτο πράγμα που θα κάνω αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα είναι να ρωτήσω τον Θοδωρή τον Δρίτσα για αυτό το ζήτημα. Αλλά προσέξτε να δείτε τώρα. Μισό λεπτό. Όπως ο κύριος Ανευλαβής είχε την ψευδαίσθηση ότι δουλεύοντας έντιμα επί 40 χρόνια. Και έχοντας ταμπέλες μέσα, ταμπέλες είχε μέσα στο ιατρείο, στο νοσοκομείο που ήταν διευθυντής, ότι όμα σας ζητήσει κανένας εδώ μέσα λεφτά, είναι κλέφτης. Να μου τον φέρετε στο γραφείο μου. Ποιος τολμούσε στην κλινική του. Τι ανευλαβής θα ήταν άμα δεν ποιος τολμούσε, γι' αυτή υποκλίνομαι εγώ στον άνθρωπο. Ποιος τολμούσε σε αυτή την κλινική που πήγαινες μέσα και δεν ήταν πλούσιο νοσοκομείο, δεν ήταν το ιατρικό κέντρο. Ήταν ένα περιφερειακό νοσοκομείο ουσιαστικά, δεν ήταν ούτε καν ο Ευαγγελισμός που και εκείνο είναι στα μάχη, τα μαύρα, τα χάλια που πήρα προχθές. Ποιος τολμούσε εκεί μέσα να μην κάθεται σούζα, να δείτε κανόνες, να δείτε κανόνες ιατρικής πώς εφαρμόζονταν με τον το σάτυρο να είναι από πάνω τους έτοιμος να βγάλει εκείνο που έβγαζε ο σάτυρος για να τους φαρμακώσει. Λοιπόν, δεν έτσι γίνεται. Έτσι ασκείς διοίκηση. Έτσι ασκείς διοίκηση. Συγγνώμη, μου επιτρέπει μισό λεπτό. Ένα πράγμα είναι η διοίκηση και η καλή διοίκηση και δεν υπάρχει καμία επιβολία. Άνθρωποι και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, διοικητές, νοσοκομείων, δεν ξέρω τι άλλων ιδρυμάτων, να είναι άριστοι στη δουλειά τους. Αλλά προσέξτε, μεταξύ αστείου και σοβαρού, σας είπα στο διάλειμμα, μια λέξη βαριά που δεν θα την καταλάβουν πολλοί ακροατές. Κρατικομονοπωλιακός καπιταλισμός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το κράτος δεν είναι ο διαιτητής μεταξύ της εργοδοσίας και του εργαζόμενου που θα το παίξει δίκαιος και θα φορολογήσει το ίδιο και τον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Πάντοτε στην κοινωνία στην οποία ζούμε, του κρατικομονοπωλιακού καπιταλισμού, ο εφοπλιστής είναι προνομιούχος. Και το κράτος θα εξυπηρετήσει. Είναι υποχρεωμένο να εξυπηρετήσει. Και η αριστερά, αν δεν θέλει να χάσει τη διαφορετικότητά της, αύριο ο Τσίπρας ή οποιοσδήποτε Τσίπρας έρθει στην εξουσία αυτής της χώρας, είναι υποχρεωμένος να αναστρέψει τελείως αυτή την πραγματικότητα. Αλλιώς έχει χάσει το παιχνίδι από χέρι. Υπάρχουν τέτοιου είδους κακώς κείμενα και είναι μια αλήθεια και πρέπει να τη λέμε ότι στις τελευταίες δεκαετίες τα δύο κόμματα, τα μεγάλα μέχρι πρώτης που εναλλάσσονταν στην εξουσία, έχουν τη βασική ευθύνη. Δεν σημαίνει όμως ότι συλλήβδην. Και είχαν και συγκάλυψη. Αφορά παρατάξεις, διότι σε τελική ανάλυση τη Νέα Δημοκρατία, δύο τελευταίες εκλογές ο ελληνικός λαός την ψήφισε. Αντιλαμβάνομαι τον πόνο σας επειδή είστε υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εγώ... Όχι πόνο γι' αυτό. Αλλά εγώ δεν θα καταδεχόμουν να είμαι υποψήφιος ενός κόμματος το οποίο κατέστρεψε την Ελλάδα. Εγώ δηλαδή, πιστεύω στην εάν θέλετε, στην εάν θέλετε να δείξετε πολιτική. Εκ των έσω αλλάζουν τα συστήματα. Το γνωρίζω. Δεν θέλω να στενοχωρήσω. Γιατί είστε κοντά στο Άγιο Δισκοπότηρο, δεν έχετε πιει ακόμα. Αλλά εάν θέλετε να δείξετε στένος πολιτικό, πρέπει να βγείτε και τους καταγγείλετε, όχι να είστε υποψήφιος
Να την παραταχθείτε. Γι' αυτό είμαι εδώ στην εκπομπή σας και σε κάποια άλλη πάντως. Εγώ σας τιμώ γι' αυτό, αλλά θέλω να πω ότι μπορεί να είμαι απόλυτος. Δεν μπορείς να ζητάς από τον κόσμο να είναι ήρωας. Του ζητάς να κάνει το καταδύναμη. Αλλά δεν μπορείς να είσαι σε κόμματα τα οποία έχουν δηλητηριάσει την ψυχή. Ολόκληρη συζήτηση του Έλληνα πολίτη. Πόσους ερεύνησαν. Ποια λίστα τώρα, τι Λαγκάρντ εδώ μου λέτε. Ποια Λαγκάρντ εδώ, εκείνα ήταν ψίχουλα. Να το, πάμε στο βίντεο. Πόσους ερεύνησαν. Ο νύν υφυπουργός Υγείας Αντώνης Μπέζας, όταν ήταν υφυπουργός Οικονομικών, είχε ενημερωθεί με δύο επιστολές από τον πρώην αρχιλογιστή της οικογένειας Γουλανδρή, Γιώργο Σαραντίδη, για τη φοροδιαφυγή μαμούθων εφοπλιστών από το 1992 μέχρι και το 2000, η οποία άγγιζε τα 115 εκατομμύρια ευρώ. Πρώτη φορά ενημερώνεται στις 19 Σεπτεμβρίου του 2008 και στη συνέχεια στις 3 Νοεμβρίου του 2008. Όπως αναφέρει ο Γιώργος Σαραντίδης, ο Αντώνης Μπέζας αδιαφόρησε. Στις 19 Σεπτεμβρίου του 8 ενημερώνω τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κύριο Μπέζα, για την φοροδιαφυγή. Αυτό είναι το έγγραφο που κατέθεσα. Κατήγγειλα όλα αυτά τα οποία έχουμε μέχρι τώρα πει. Όλα, όλη τη φοροδιαφυγή, τεράστια φοροδιαφυγή, στον και ακόμη και των πελατών. Των πελατών του Γουλανδρή που είναι στο πρακτορείο Βόρη, μια φοροδιαφυγή 2 δισεκατομμυρίων, τα οποία είναι αποτέλεσμα πραγματογνωμοσύνης, από τρεις πραγματογνώμονες. Επανέρχομαι στις 3/11 του 2008, πάλι στον Υφυπουργό κύριο Μπέζα, με συμπληρωματικό έγγραφο, το οποίο εν κατακλείδη ρωτώ τα εξής. Ζητώ την άμεση διενέργεια ελέγχου στον όμιλο Γουλανδρή. Την κλήτευση για διευκρίνηση των καταγγελωμένων όλων γενικώς των εμπλεκομένων. Την ίσπραξη όλων των φορών και προστήμων μετά την έξοδο της εταιρείας του ομίλου από τον νόμο 89 του 67 και φυσικά της αμαρτωλής υποεκαθάριση πρακτορείο Βόρειο ΕΠΕ. Την παραδειγματική τιμωρία όλων των μετεχόντων σε αυτό το τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο της στέρησης εσόδων από το ελληνικό δημόσιο. Επιθεωρητών, δικηγόρων, ορκωτών ελεγκτών, πραγματογνωμόνων, παρανομούντων εκπροσώπων και φυσικά του εγκεφάλου και καθοδηγητή του κυκλώματος. Τίποτα. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Τίποτα δεν έχει ελεγχθεί, τίποτα από εκεί και πέρα δηλαδή, τίποτα δεν έχει ελεγχθεί. Προσωπική μου άποψη είναι ότι μετά από όλα αυτά, ο Υφυπουργός σήμερα Υγείας, κύριος Μπέζας, θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να παραιτηθεί. Η ευθυξία πρέπει είναι το προσόν ενός πολιτικού άνθρωπου. Για μένα πρέπει σήμερα να παραιτηθεί. Παράλληλα, στις 15 Φεβρουαρίου του 2012, ο κύριος Σαραντίδης λαμβάνει έγγραφο από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο έλεγε ότι για την υπόθεση φοροδιαφυγής θα πρέπει να πάει στα δικαστήρια ο ίδιος. Υπουργός Οικονομικών εκείνη την περίοδο ήταν ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Βαγγέλης Βενιζέλος. Στις 15 Δευτέρου του 2012 έλαβα ένα έγγραφο μετά από τόσες προσπάθειες από το 2001 σε τόσους υπουργούς που απευθύνθηκα, στους ΔΟΕΣ, στους πάντους, το οποίο μου έλεγε εν ολίγη, είναι αυτό το έγγραφο, το οποίο μου έλεγε εν ολίγη, να μην ξανασχοληθώ ποτέ πλέον με τη φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων Γουλανδρή. Και πρέπει να πάω στα δικαστήρια αν θέλω να αναζητήσω το δίκιο μου. Ποιο δίκιο? Το δίκιο του ελληνικού λαού ουσιαστικά. Υπουργός τότε ήταν ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος. Και η κυρία που μου έστειλε το έγγραφο ονομάζεται Μαρία Χατζηδήμα. Ήταν προϊσταμένη της διεύθυνσης. Η ερώτησή μου λοιπόν που απευθύνεται προς τον κύριο Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως, κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Τι έχει να πει μετά από όλες αυτές τις αποκαλύψεις που γίνονται τώρα? Τι έχει να πει για το χαρισμό των 155, επαναλαμβάνω, εκατομμυρίων σήμερα που κοστολόγησα τη φοροδιαφυγή? Τι έχει να πει
για τις εταιρείες Γουλανδρή με αυτό το γράμμα. Τώρα δεν χρειάζεται να πω περισσότερα για αυτό το βίντεο και πριν πάμε στο επόμενο ρεπορτάζ, τι να πούμε στον κόσμο, κύριε Ανεβλάβη, τι να τους πούμε. Εγώ δηλώνω αθώος εν πλήρη συγχύση. Ναι, εντάξει, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά που δεν είναι καθόλου αθώα, που τα ακούει αυτά σήμερα και σιωπά. Δηλαδή, εκείνο που με στενοχωρεί είναι ότι πλέον ούτε τα προσχήματα δεν κρατάνε. Να πούμε μια τώρα, παραμύθι. Ναι, αν μπορώ να πω δύο κουβέντες. Είναι γεγονός ότι είναι μικροί, ανίκανοι, λίγοι κυβερνήτες και λαοί που αυτοκτονούν ομαδικά. Μας έχουν καταντήσει, εγώ λέω μας έχουν μουνουχίσει. Και το δεχτήκαμε αυτό. Ένας λαός, εδώ είναι, δηλαδή ο Παλαμάς λέει, εδώ είναι η στάχτη ενός λαού που κάποτε ήταν φλόγα. Έτσι καταντήσαμε. Και δεν καταντήσαμε σαν λαός έτσι μόνοι μας. Μας κατάντησαν οι πολιτικάντητες. Εγώ εξακολουθώ να λέω ότι όλοι οι περισσότεροι, συγγνώμη, αλλά θεωρώ ότι οι περισσότεροι είναι πολιτικάντητες, όχι πολιτικοί. Η πολιτική είναι είδος εν ανεπαρκία. Έχετε χίλια δίκαια για να το λέτε. Ορίστε. Έχετε χίλια δίκαια για να το λέτε. Νομίζω ότι όλοι όσοι υφιστάμεθα αυτή την κατάσταση... Όσο χρησιμοποιεί τη λέξη όλοι, δεν έχει κανένα δίκιο. Ορίστε. Και στο λέω με ευθύτητα δηλαδή. Όχι, όσο χρησιμοποιείς τη λέξη όλοι οι πολιτικοί, όλοι δηλαδή που ασχολούνται με τα κοινά σε αυτή τη χώρα, έτσι, είναι το ίδιο όπως λες και βάζεις τη λέξη όλοι, εγώ δεν θα δώσω ποτέ δίκιο. Η πολιτική είναι είδος εν ανεπαρκία. Έτσι. Αυτό θα μπορούσα και να το δεχτώ για την ανεπάρκεια τη δική μου. Όχι, μα δεν κατάλαβα τι λέω. Κατάλαβα πολύ καλά. Όχι, ο γνήσιος πολιτικός μας λείπει. Αυτό λέω. Είναι είδος εν ανεπαρκία, μας χρειάζεται. Και έχουν επικρατήσει οι πολιτικάντιδες. Και εγώ θα έλεγα να σε γιαουρτώσω πολιτικάντι, διότι δεν έχω κι άλλο τρόπο να βγάλω την αγανάκτησή μου. Να σου πω κάτι, κύριε Ανεβλαβή. Αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη. Και μη σου έχω χεσμένη την Ευρώπη, κύριε. Την Ευρώπη την έχω χεσμένη. Και αυτό το λέω με βάση το ΣΕΦΕΡΙ. Δεν το λέω. Ακούστε λίγο. Μου παριστάνετε τους Ευρωπαίους, μου παριστάνετε τους παγκοσμιοποιημένους, μου θέλετε τους, πώς τους λένε, τους πολυπολιτισμικούς. Σκατά είναι όλα τούτα. Δέστε τι κάνουμε εμείς εδώ. Άλλο ήθελα να σου πω. Ναι, αλλά εγώ λέω αυτό. Λες αυτό που θέλεις εσύ. Δεν θέλω, γιατί να για να κάνουμε ένα διάλογο. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να ακούς κιόλας. Όχι, θα ακούς πρώτα εσύ και μετά, άμα τελειώσω, πες ό,τι θέλεις. Πες ό,τι θέλεις. Έτσι, έτσι πάει. Καθόμαστε δηλαδή. Δεν μ' αρέσει που υποτιμάς και τον ελληνικό λαό, αν θέλεις. Εσείς τον υποτιμάτε τον ελληνικό λαό. Και ένα κομμάτι, αν θέλεις. Λες ότι είστε εκπρόσωποι του. Τον γελάτε. Εντάξει. Και δηλώνετε εδώ εκπρόσωποι του. Έτσι. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, είμαστε εκπρόσωποι του. Δεν είστε εκπρόσωποι όλοι του. Τον έχετε κοροϊδέψει. Γιατί και εσύ πας και τον ψηφίδες. Έχετε κοροϊδέψει. Με το ρουσφέτη, με το έτσι, με το άλλο, για να βγαίνετε από πάνω. Μάλιστα. Και δεν μιλάω και το εξήγησα ξανά. Δεν είναι όλοι οι πολιτικάντιδες. Έχουμε ανάγκη από πολιτικούς. Τώρα είμαστε. Πρέπει να τους βρούμε. Από την αρχή το λέω. Εντάξει. Αλλά εσείς θέλετε να μου πείτε ότι είστε εξαίρεση. Ναι, είστε. Αλλά οι περισσότεροι είναι πολιτικάντιδες. Έτσι. Και αυτοί είναι που χαλάνε τη μαγιά. Έτσι. Συμφωνείτε σε αυτό? Κάπως το διόρθωσες και συμφωνώ. Όχι, δεν διόρθωσα τίποτα. Είπα το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Εσένα δεν σε βολεύει. Εντάξει, πες ό,τι θέλεις. Ή θα έρθεις με τους από εδώ που είναι πολιτικοί ή θα μείνεις με τους πολιτικάντιδες. Δικό σου είναι το δίλημα. Μπορώ να πω κάτι? Όχι, γιατί πρέπει να πάω στο Όχι, διάλειμμα. Πρωτού πας στο διάλειμμα. Εγώ αυτή τη στιγμή εγώ δεν επιτρέπω να πεις τίποτα άλλο. Τελείωσε σε ένα. Διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα τώρα γιατί θα έχουμε... Ακούστε και παρασκήνια τώρα. Ο οικονομικός επιθεωρητής του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Σταματόπουλος
σύμφωνα με την καταγγελία του κυρίου Σαραντίδη, παρέδωσε τα προσωπικά απόρριτα φορολογικά δεδομένα του, του Σαραντίδη, σε υπόμνημα κατεθειμένο στο Δικαστικό Συμβούλιο. Τα δεδομένα διέρευσαν. Ο Σαραντίδης κινήθηκε νομικά εναντίον του, με αποτέλεσμα ο εισαγγελέας να παραπέμψει σε δίκη τον επιθεωρητή. Όμως η υπόθεση καθυστέρησε και παρεγράφει με ευθύνη των δικαστών. Υπενθυμίζουμε ότι ο Σταματόπουλος ήταν επιθεωρητής, είναι σαν τα χρέη του ΙΚΑ. Ο νόμος λέει ότι τα χρέη αυτά, εάν παρέλθει δεκαετία, διαγράφονται. Αλλά πριν διαγραφούν, επιλεκτικά το ΙΚΑ προσφεύγει εναντίον τους. Για όσους δεν προσφύγει, τα χρέη του ΙΚΑ παραγράφονται. Για όσους προσφύγει, δεν παραγράφονται. Έτσι έγινε και εδώ πέρα. Υπενθυμίζουμε ότι ο Σταματόπουλος ήταν ο επιθεωρητής που έκανε πανέλεγχο στις εταιρείες συμφερόντων Γουλανδρή, έσβησε πρόστιμο 400 εκατομμυρίων δραχμών και επέβαλε πρόστιμο 880 ευρώ. Μόνο που, όπως κατήγγειλε ο Σαραντίδης, έλεγξε άκυρα βιβλία. Ο νόμος, ξέρετε τι λέει για την απιστία του δημοσίου υπαλλήλου σε αυτές τις περιπτώσεις? Ισόβια. Μια χαρά. Για όσους γνωρίζουν την νομοθεσία, είναι... 1608 του 50. Ο 1608 του 50. 50. Ισόβια. Ισόβια. Ούτε ισόβια έφαγαν, ούτε οι άλλοι τα λεφτά πλήρωσαν. Παράλληλα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πραγματοποίησε και δεύτερο έλεγχο στην εταιρεία συμφερόντων Γουλανδρή μετά από εντολή του Φωτιάδη και δεν βρήκε τίποτα. Μόνο που, όπως κατήγγειλε ο κύριος Σαραντίδης, έλεγξε τους προμηθευτές και όχι τις εταιρείες των εφοπλιστών. Δείτε το κι αυτό και καμαρώστε τους και βουτήξτε τους και κάντε τους αυτό που πρέπει να τους κάνετε. Ορίστε. Ο οικονομικός επιθεωρητής Γιώργος Σταματόπουλος ήταν αυτός ο οποίος για πρώτη φορά έλεγξε την εταιρεία Αφίγου Λανδρή ΕΠΕ το 2003 μετά από αίτηση επανελέγχου, αφού είχε διαπιστωθεί από το ΣΔΟΕ φοροδιαφυγή 400 εκατομμυρίων δραχμών μόνο για το έτος 2000. Μετά τον επανέλεγχο ακυρώθηκε το πρόστιμο Μαμούθ και επεβλήθη πρόστιμο μόνο 880 ευρώ. Σύμφωνα όμως με τον πρώην αρχιλογιστή της οικογένειας Γουλανδρή, ο συγκεκριμένος επιθεωρητής έκανε έλεγχο σε βιβλία με μεταχρονολογημένες θεωρήσεις, δηλαδή σε άκυρα βιβλία. Άρα, σύμφωνα με τον Γιώργο Σαραντίδη, ο επιθεωρητής ακύρωσε το πρόστιμο σε άκυρα βιβλία και φυσικά ο επανέλεγχος έγινε για να σβηστεί το μεγάλο πρόστιμο. Ο ίδιος οικονομικός επιθεωρητής εμπλέκεται και δεύτερη φορά στην υπόθεση όταν το 2003 ο τότε Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Φωτιάδης, ενημερωμένος φυσικά για την υπόθεση, δίνει εντολή σε οικονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών να κάνουν έλεγχο. Την υπόθεση λοιπόν την ελέγχει αρχικά πάλι ο ίδιος επιθεωρητής Γιώργος Σταματόπουλος και σύμφωνα με το πόρισμά του που εξεδόθη το 2005 δεν βρέθηκε φοροδιαφυγή ούτε στην εταιρεία Αφίγου Λανδρή ΕΠΕ αλλά ούτε και στο πρακτορείο Βόρει ΕΠΕ. Ο Γιώργος Σαραντίδης όμως, για τον συγκεκριμένο έλεγχο, όπως ισχυρίζεται, είχε δώσει στοιχεία και για τους προμηθευτές των εταιριών Γουλανδρή. Όπως κατήγγειλε, ο επιθεωρητής έλεγξε μόνο τους προμηθευτές και όχι τις εταιρείες των εφοπλιστών. Ο Γιώργος Σταματόπουλος τώρα, το 2008, παρέδωσε στους εφοπλιστές τα απόρριτα φορολογικά δεδομένα του Γιώργου Σαραντίδη. Ο καταγγέλων λοιπόν, βλέποντας τα προσωπικά του δεδομένα σε υπόμνημα κατατεθειμένο στο Δικαστικό Συμβούλιο, κινήθηκε νομικά εναντίον του με μήνυση που υπευλήθη την ίδια χρονιά. Ο επιθεωρητής, όπως ισχυρίζεται ο Γιώργος Σαραντίδης, με εισαγγελική πρόταση παραπέμφθηκε να δικαστεί. Όμως η υπόθεση καθυστέρησε και παρεγράφει με ευθύνη των δικαστών. Τον Ιανουάριο του 2008, ένα υπόμνημα στέλνεται από τις εταιρείες προς το Δικαστικό Συμβούλιο, στο οποίο μέσα υπόμνημα εντοπίζω ότι υπάρχουν τα προσωπικά μου φορολογικά προσωπικά απόρριτα δεδομένα. Βάσει του νόμου 2238,
δεν μπορούν να δοθούν παρά μόνο σε μένα. Τα ζήτησε κάποια στιγμή ο ανακριτής κύριος Γωμάτος και ο διευθυντής του ΣΔΟΕ του απήντησε ότι αυτά δεν μπορούν να δοθούν βάσει αυτού του νόμου. Και όμως αυτά είχαν δοθεί. Υποβάλλω αμέσως μήνυση εναντίον όλων των παραγωγών και το πτέσμα το δικείο με την προανάκριση που έκανα αποδεικνύει ότι είχαν δοθεί από τη διεύθυνση κολονού 2 των επιθεωρητών. Ψάχνοντας λοιπόν ποιος μπορεί να είναι αυτός ο οποίος έχει δώσει τα προσωπικά μου δεδομένα, πέφτω επάνω στον επιθεωρητή ο οποίος έχει χαρίσει τα πρόστιμα, τον κύριο Γεώργιο Σταματόπουλο. Η υπόθεση λοιπόν αυτή, η οποία ξεκίνησε το 2008, τελικώς παρεγράφει, άγνωστο για ποιο λόγο, λόγω ευθύνης των δικαστών, την άφησαν να παραγραφεί φέτο το καλοκαίρι. Τώρα θέλω το απόσπασμα από τον Τίνο Ηλιόπουλο, είναι πολύ ωραίο. Έτσι, για να κλείσω ως επίλογο του ρεπορτάζ, να ακούσουμε και δύο λόγια από τους προσκεκλημένους μου. Και όποτε το έχετε έτοιμο, να το ρίξουμε στον αέρα. Μα αυτό είναι. Ρίξτε το. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε. Εμένα να τσακίζεις, τους κλέφτες να τσακίζεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό. Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις. Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω. Και βρήκες ατασταλείς τα βιβλία. Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανης και παλιοκλεφταρέ. Μη φωνάζεις, βρε. Μη φωνάζεις. Γιατί να πω να μην φωνάζω. Μα τόσο κορόιδο στρατηγάκο μου, πώς σκάσανε έτσι. Θα σου έρθει καμιά ξανάστροφη. Γιατί στρατηγάκο μου. Μη με λέει στρατηγάκο. Καλά, Κυρσόλωνα. Ούτε Κυρσόλωνα. Πώς θα σε λέω, Σολωνάκι μου, Σολωνάκι. Δώσ' μου υπομονή με καλοδύναμο, θα το σκοτώσω απόψε. Ωραία, δεν μπορεί να μου μιλάς με σεβασμό. Τι σεβασμό, στρατηγάκο μου, είσαι για σεβασμό έτσι που σε καταντήσαν οι λοποδίτες. Μα τόσο κορόιδο είσαι στρατηγάκο. Παναγίτσα, βοήθησε με, κράτα με, μην το σκοτώσω. Κάνε μου τη χαρή. Βρεσί, πόσο κρασί πιες απόψε. Μισό κιλό γιατί δεν πρόλαβα να πιω το υπόλοιπο. Αλλά εντάξει είμαι και έτσι, βολεύτηκα. Γι' αυτό με βλέπεις και φωνάζω. Κάτω οι κλέφτες! Κάτω οι λοποδίτες! Κλέφτες! Τι λέξεις είναι αυτές! Κλέφτες! Μετά τις γιορτές θα πάμε και στο συμπέθερο. Ο κλέψας του κλέψαντος, ο παλιοκλεφταράδες, έλεγε ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Έχω και μια ωραία συνέντευξη μαζί του στο θέατρο, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, η οποία καλό είναι να παίξει για να θυμηθούμε τα παλιά. Λοιπόν, κύριε Διαλυνά. Αντιμετωπίζουμε περίεργες καταστάσεις στη μάχη που δίνουμε και με τον κύριο Παπακώστα και με τον κύριο Σαραντίδη, τόσο στο δικαστήριο όσο και στην έλλειψη αντιδράσεων μέχρι στιγμής στις αναφορές που έχουμε κάνει. Είναι κάτι το περίεργο και η μόνη μου ελπίδα, για να είμαι ειλικρινής, είναι ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Η μόνη μου ελπίδα, ο οποίος είναι πολύ έντιμος και στηρίζομαι σε αυτόν. Το γεγονός βέβαια είναι ότι όσον αφορά το δικαστικό αγώνα, πολλοί οι οποίοι είναι εναντίον του κυρίου Σαραντίδη δεν θα περάσουν καλά, γιατί θα βγουν κι άλλα. Θα βγουν κι άλλα στη φόρα, τόσο στο ακροατήριο όσο και πριν από το ακροατήριο. Και βέβαια θεωρώ ότι πλησιάζει η ώρα, κύριε Σαραντίδη, να πάμε στον οικονομικό εισαγγελέα. Σιγά σιγά να τα καταθέσουμε όλα αυτά. Και όχι μόνο βέβαια, για να αρχίσουν να κινούνται τα γρανάζια και αφού τους δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα, να αρχίσουμε τις μηνύσεις για παράβαση καθήκοντος και για κατάχρηση εξουσίας εναντίον αυτών οι οποίοι δεν ενεργούν. Για να τελειώνουν τα αστεία πια. Έτσι το βλέπω. Μάλιστα. Κύριε Σιδέρη. Εγώ από αυτά που ακούσαμε στο ρεπορτάζ, επειδή είναι ανήκουστα, ούτε καν τα πίστευαν, δεν τα επιβεβαίωναν συνάδελφοι δικηγόροι.
Γιατί βλέπω ότι όταν είσαι κάποιος ταλέπορος, και όταν λέω ταλέπορος εννοώ Τριανταφυλόπουλος, σου έρχεται η απόφασή σου σε 20 μέρες. Ποιο είναι ταλέπορος, ταλέπορος είναι... Θα τους σκοπούν και... τα πόδια τώρα, αυτά τώρα... Εννοώ... στους υπόλοιπους... Κάντε λάθος, εγώ είμαι παλαβός. Αλλά η ελάχιστη εξουσία και δύναμη του μικροφόνου ή της εφημερίδας ή του μέσου, τουλάχιστον, φυσικά ούτε αυτό σε προστατεύει, γιατί όταν αυτονομηθείς και δεν έχεις και κανένα κόμμα πίσω σου, όταν δεν έχεις κόμμα πίσω σου, γιατί εγώ δεν έχω κανένα κόμμα πίσω μου, έτσι, ανένταχτος αριστερός δηλώνω, και το λέω με πάθος αυτό, δεν έχεις καμία προστασία. Εμένα μου ήρθε... Όχι τον εαυτό σας, που μπορεί και να υπάρχει μία... Σας είπα, σας ετοιμάζω μία έκπληξη. Με ανώτατους δικαστές. Όχι της σειράς. Οι οποίοι θα σας πούν χειρότερα από αυτά που σας είπα. Απλά σας λέω ότι ένας κορυφαίος εξ αυτών μου είπε, γράψε στα παιδιά σου ό,τι έχεις, γιατί εδώ μέσα η μισή είναι μαφία. Και όπου σε πετύχουν, θα σε σκίσουν. Το έχω πει τρεις φορές στην τηλεόραση. Όπου σε πετύχουν, θα σε γδάρουν. Δεν θα σου συγχωρήσουν ποτέ αυτό που έκανες τότε με το παραδικαστικό και άλλαξαν δουλειά 360 άνθρωποι από δάφτους. Δεν θυμάστε, είχαν κάνει βιλαέτια, έτσι. Σε κάθε περιφέρεια, ο καθένας από αυτούς είχε δεκαετία, ας πούμε. Ένας είχε συμπληρώσει 12-15 χρόνια στην ίδια θέση. Αλλά επειδή είστε σε αυτήν την ένωση των ασκούμενων δικηγόρων, είδατε, ακούσατε πράγματα που αν σας τα έλεγε ο δημοσιογράφος και δεν τα επιβεβαίωνε οι συνάδελφοί σας, δεν τα πιστεύατε. Γιατί θα λέγατε, δεν ξέρει τους οικονομικούς κανόνες, δεν ξέρει την οικονομία, λέει αρλούμπες. Παιδί 16 ετών το πήγαν από τα 14, το τράβαγαν ως τα 16, έχοντάς του κατά σχέση του λογαριασμού από τα 4 του, τον κουμπαρά του δηλαδή, στον ανακριτή. Με δικηγόρο. Βγήκε ο κύριος Δημητρακόπουλος να πει όχι, δεν έγινε αυτό, δεν το έκανα. Ο δικηγόρος του. Ο δικηγόρος του έπαιρνε το παιδάκι αυτό και το πήγαινε, εσείς θα το πηγαίνατε ως ασκούμενος ποτέ ένα παιδί 16 ετών σε ανακριτή. Να κλαίει και να χτυπιέται, γιατί το παιδί του έκλαιγε, σπάραζε στον ανακριτή. Τι ξέρει ένα παιδάκι από μαύρο χρήμα. Είδατε προχθές το έγγραφο που βγάλαμε τη Αγγελέως, η οποία έγραφε στην απόφασή της ότι δεν έγινε υπεξαίρεση εγγράφων. Και όταν ο άνθρωπος προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έγραφε ότι υπεξαίρεσε ίδια. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ανέτρεπε την επίσημη απόφασή της για να ικανοποιήσει φυσικά τον εντολέα της. Ο οποίος εντολέας της ποιος ήταν, ο επιχειρηματίας, ποιος άλλος μπορούσε να είναι. Και αυτά τα βγάζω εγώ, που ξέρω ότι θα έρθουν άλλα... Χίλιες μηνύσεις έχω, χίλια εντάλματα θα μου στείλουν τώρα. Και δεν ζητώ ούτε την προστασία του Αρείου Πάγου, ούτε του Προέδρου, ούτε καταφεύγω σε κανένα, να σπράξει ο καθένας κατά συνείδηση. Αλλά στο τέλος θα καταρρεύσει αυτό το σάπιο οικοδόμημα. Μέχρι δικαιοσύνη μπορεί να διαλέγει, να επιλέγει μόνη της την ιεραρχία της. Όχι με πολιτικάντιδες, μουνουχισμένους που λέει ο ανευλαβής. Να ψηφίζουν οι δικαστές για να βγάζουν τον πρόεδρό τους, τον εισαγγελέα τους, όλη την, από κάτω μέχρι πάνω, από πάνω μέχρι κάτω. Τότε θα έχουμε δικαιοσύνη. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Γιατί στην αρχή της εκπομπής είπατε ότι λείπει η δημοκρατία. Στην Ελλάδα δεν λείπει η δημοκρατία, η δικαιοσύνη λείπει. Αν είχαμε δικαιοσύνη, θα είχαμε και δημοκρατία. Αυτός ο άνθρωπος που βλέπετε ήταν ο αρχιλογιστής του Γολανδρή και ήταν και ορκωτός λογιστής στον έλεγχο του συμπέθερού του, του Βαρδινογιάννη, του Βαρδί, στην Motor Oil. Αυτός ο άνθρωπος σήκωσε τεράστιο βάρος επάνω του. Και αισθάνομαι απόλυτα την ευθύνη δημοσιογραφικά να κάνω το καθήκον μου μέχρι τέλους με ονόματα που κατουργούνται πάνω τους να τα πιάσουν οι πολιτικοί. Ξέρετε για ποιο λόγο. Ήρθε κανένας άλλος, γιατί κατηγόρησε συγκεκριμένους υπουργούς και συγκεκριμένα ονόματα. Ήρθε κάποιος από τους υπόλοιπους 297-300 βουλευτές αυτές τις τρεις εκπομπές να, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου να κάνει κάποια ερώτηση στη Βουλή. Σας ενόχλησαν να σας ποτέ? Όχι. Εμείς τους ενοχλούμε. Θα δούμε αύριο. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει μεγάλα βήματα το τελευταίο διάστημα καταγγέλλοντας αυτές τις υποθέσεις.
για τις χαριστικές διατάξεις νόμων, για αυτά που συμβαίνουν στη Βουλή, για πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν. Εγώ, επειδή είμαι θεροβάμων, πιστεύω ότι και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία θα ανακάμψουν την τελευταία στιγμή. Θα τεθούν πρώτων ευθυνών τους και θα τελειώνουμε με όλο αυτό το ταβαντζιλίκι. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός αυτούς αποκάλεσε, ο τότε Κώστας Καραμαλής, ταβαντζίδες. Αλλά το ταβαντζίδες περιορίστηκε μόνο στο σουβλατζίδικο του Μπαϊρακτάρη. Μετά το βούλωσε. Καταλάβατε. Τόσο είναι το θάρρος τους. Γιατί δεν ήταν πέντε, ήταν πολύ. Είχε πει πέντε, αλλά ήταν πάρα πολύ. Το ταβαντζίδες, το λέει ο δημοσιογράφος, το επαναλαμβάνει μετά τον πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος περιορίστηκε εκεί, στα σύνορα του Μπαϊρακτάρη, ο οποίος κατά τα άλλα είναι φίλος, έχει κάνει ωραία σουβλάκια γύρω, είναι στην περιοχή της πλάκα, του εκεί πέρα. Άλλωστε, θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή έχω ιδία άποψη, ότι η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων που εκπροσωπεί σήμερα ο κ. Σιδέρης, προς την κατεύθυνση που συζητάμε προς το θεσμικό επίπεδο, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά το τελευταίο διάστημα και γι' αυτό έρχομαι να πω ότι είμαι γραμμή ανευλαβή, ότι είναι πραγματικά η ώρα εκείνη που και οι πολίτες πρέπει μέσα στα άχυρα να αρχίζουν να ψάχνουν τους πολιτικούς που τους αξίζουν. Θα τον βρείτε τον ανευλαβή, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί. Όπως βρήκατε το Ραφαϊλίδη, όπως βρήκατε το Γρίβα, τον Γκλάνθη, αλλά τους βρίσκετε κατόπιν εορτής. Υπάρχουν πολλοί και ο κύριος Κρυμμικύρης δεν έχει άδικο τα λέει ότι δεν είμαστε ολίδιοι. Όπως και οι πολίτες δεν είναι ολίδιοι, έτσι και οι πολιτικοί δεν είναι ολίδιοι. Είναι μια διαφορά. Ότι δεν είναι ότι αν ψάξεις μεσάγια δεν θα βρεις. Θα βρεις και μαρκαριτάρια πολιτικούς σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Πρέπει να ψάξεις. Αλλά το θέμα όχι. Το θέμα είναι ότι το σύστημα δεν αποτελείται από τους πολιτικούς μαργαριτάρια. Το σύστημα αποτελείται από κομματικές δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις που εξυπηρετούν συγκεκριμένες πολιτικές που το μεν πολίτη που χρωστάει 300 ευρώ στην εφορία χαπ, τον μαγκώνει και τον κλείνει και μέσα, του ανοίγει τους λογαριασμούς, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος. Από την άλλη πλευρά, τέτοιες περιπτώσεις εκατομμυρίων φοροδιαφυγής ξεχνάει, δεν υπάρχει. Κύριε Πρημικύρη, πριν πάω σε διάλειμμα. Ξέρετε, αυτό δεν είναι θέμα να βρεις πολιτικό μέσα στον αχυρώνα. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Κύριε Πρημικύρη, πολιτικές δυνάμεις ως μια γροθιά. Πριν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου καταλάβει την εξουσία το 1981, ξέρετε πόσοι Πρημικύριδες έλεγαν αυτά τα πράγματα που λέτε εσείς? Δεν συμφωνώ καθόλου μαζί. Εντάξει. Ο Πρημικύρης. Και ο κάθε Πρημικύρης θα είχε κάνει τις επιλογές του εκείνη την ιστορική στιγμή που λες και εσύ και θα ήταν πολύ εύκολη να εσωματωθεί σε μια λογική που έρχονταν από μακριά και οδήγησε εκεί που οδήγησε τη χώρα. Δεν σε παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μείναν με την αγρότητά τους, με το ρομαντισμό τους, αν θα θέλεις, την κασέτα. Και συνέχισαν να πολεμούν. Όταν ανεβείτε στα Κεραμίδια καμιά μέρα, ναι, θα την έχω αυτή την κασέτα. Να την έχεις. Θα την παίξω. Θα υπάρχει κάποιος άλλος Πρημικύρης που θα ανατρέψει τον Πρημικύρη εκείνον, ο οποίος σε τελική ανάλυση πρόδωσε αυτό που λέμε λαϊκή εντολή. Προσέξτε μην ανεβείτε εσείς ο Πρημικύρης στα Κεραμίδια. Εύχομαι. Μακάρι. Εγώ το εύχομαι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Φανταστείτε ότι έχω στα χέρια μου τα διάφορα μηνύματά σας που τα ομαδοποιούν οι συνεργάτες μου. Είτε άνθρωποι εδώ 3 χρόνια, λέει, άνεργος, έβγαλαν τη γυναίκα μου σε διαθεσιμότητα που ήταν καθαρίστρια. Πώς να ζήσω εγώ τώρα? Κύριε Παπακώστα, εσείς εκλήθητε σε ένα δικαστήριο την τελευταία στιγμή όταν τους εγκατέλειψε ο δικηγόρος τους, με τον οποίο συνεργαζόσταν στο παρελθόν. Ποιον είχατε τότε δικηγόρο? Τον κύριο Καπερνάρο. Κύριος Καπερνάρος, ο οποίος τελευταία στιγμή τους είπε αντίο.
ο φίλτατος κύριος Καπερνάρος και ήσταν συνεργάτης στο γραφείο, αλλά είχατε φύγει τότε και είπατε αναλαμβάνω εγώ την υπόθεση όταν οι άνθρωποι έφτασαν σε εσάς απελπισμένοι την προηγουμένη της δίκης, έτσι την προηγουμένη της δίκης, στην οικία μου και περί ώρα 7 το βράδυ. Και αντιμετωπίσατε μια εχθρική σύνθεση όπου η εισαγγελέα σας ζήτησε σε μισή ώρα να διαβάσετε πόσες σελίδες δικογραφίας. Ήτανε δύο μεγάλες σακούλες δικογραφίας, φάκελοι οι οποίοι υπό λογικές συνθήκες ένας μέσος συνετός δικηγόρος θα χρειαζόταν τουλάχιστον τρεις ημέρες να αναγνώσει, να τις αναγνώσει. Και σας είπε σε μισή ώρα. Μου ζήτησε μισή ώρα. Οικετευτικά και παρακλητικά το δικαστήριο μου έδωσε δύο ώρες. Καταφύγαμε και μάλιστα, εδώ είναι το παράδοξο και το περίεργο της όλης υποθέσεως, ανέγραψαν στην απόφαση ότι δήθεν μου δώσανε, αρνήθηκαν το αίτημά μου για ολιγοήμερη διακοπή της δίκης προκειμένου να μπορέσω να ενημερωθώ και να υπερασπιστώ με τον ορθό τρόπο την κυρία Σαραντίδου και ανέγραψαν στην απόφαση ότι ο πρόεδρος μου έδωσε, θέλησε να μου δώσει τη δικογραφία από την έδρα και εγώ αρνήθηκα να την πάρω. Ενώ τους εξήγησα, μου τη φέρανε χθες το βράδυ τη δικογραφία. Στο σπίτι οι άνθρωποι. Με βρήκαν στο σπίτι μου. Δεν έχω όμως το χρόνο, δεν είναι δυνατόν να τη διαβάσει αυτή τη δικογραφία κάποιος. Μάλιστα. Με όλο το σεβασμό στη δουλειά που κάνετε, αν και έχω πάρει. Και πήγαμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι εδώ ο κύριος Σαραντίδης, και πήγαμε κύριε Τριανταφυλόπουλε και καθίσαμε σε καφενείο στο υπαίθριο, στο Ναύπλιο, να διαβάζω ασθενώντας. Και να μου εξηγεί ο κύριος Σαραντίδης, διότι 11 ξεκινούσε η δίκη. Με 7 χρόνια πρωτόδικα. Και αντιλαμβάνεστε, είναι εδώ ο κύριος Γιαλινάς, είναι εδώ ο κύριος συνάδελφος, αντιλαμβάνεστε την ευθύνη την οποία αναλάμβανα εκείνη τη στιγμή, διότι ελόχευε ο κίνδυνος η γυναίκα να οδηγηθεί στη φυλακή. Μάλιστα. Αν μου επιτρέπετε όμως, θα ήθελα να τοποθετηθώ σε σχέση με αυτά τα οποία είπε και ο αγαπητός συνάδελφος ο κύριος Γιαλινάς, τον οποίο θα ήθελα και να συγχαρώ δημόσια, διότι είναι ο πρώτος δικηγόρος σε αυτή την υπόθεση, στο διάβα των 12 ετών, ο οποίος είχε το θάρρος να κινηθεί στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο και να καταγγείλει πράξεις και παραλήψεις δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών. Και όταν μιλάω για το ανώτατο θεσμικό επίπεδο, μιλάμε για τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, την εισαγγελία του Αρείου Πάγου και τον πρόεδρο επιθεωρήσεως. Επειδή η εν λόγω υπόθεση είναι εν εξελίξη, δεν θα ήθελα να επισέλθω σε λεπτομέρειες, αυτό το αντιλαμβάνεστε, για να μην θεωρηθεί ότι σωστά επιχειρούμε να προκαταλάβουμε καθιονδήποτε τρόπο την κρίση της δικαιοσύνης. Όμως θέλω να σας καταθέσω εντύμως και ειλικρινώς ότι στη δουλειά μας βλέπουμε πολλά περίεργα πράγματα. Αυτά όμως τα οποία έχω δει σε αυτή την υπόθεση, όχι μόνο δυσεξήγητα είναι, είναι και πρωτάκουστα και πρωτοφανή. Και δεν νομίζω ότι δικηγόρος στην καριέρα του θα τα ξανασυναντήσει. Και αν δεν τα δεις, εάν δεν τα διαβάσεις, αν δεν δεις έγγραφο-έγγραφο, εγώ θα το πω δημόσια στον κύριο Σαραντίδη, όταν τον πρωτοάκουσα, δεν τον πίστεψα. Νόμιζα ότι είναι ένας από τους κατηγορουμένους, ο οποίος εξιστορεί το παράπονό του και επειδή υπάρχει αυτή η τάση των ανθρώπων όταν κατηγορούνται, να θέλει να μεμφθεί τους δικαστικούς λειτουργούς, τους εισαγγελικούς λειτουργούς, ότι τον έχουν αδικήσει. Πρέπει να τα δει κάποιος για να τα πιστέψει. Εγώ περιμένω, κύριε Τριανταφυλόπουλε, γιατί σε αυτό το θεσμικό επίπεδο έχουμε κινηθεί από κοινού με τον κύριο Διαλυνά, ήδη από 1η Νοεμβρίου, με πειθαρχική αναφορά, να κληθούμε το συντομότερο δυνατόν από την ελληνική δικαιοσύνη για να καταθέσουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία διαθέτουμε. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Και από εκεί και πέρα, στο ζήτημα της καταγγελίας φοροδιαφυγής, αυτές οι πράξεις που έχει καταγγείλει ο κύριος Σαραντίδης είναι αυτεπαγγέλτως διοκόμενα αδικήματα. Υπάρχει η εισαγγελία Αθηνών. Και η κυρία προϊσταμένη, η κυρία Φάκου, αύριο το πρωί οφείλει να διενεργήσει τουλάχιστον κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για αυτά τα ζητήματα, τα οποία για τρίτη συνεχόμενη εκπομπή εσείς αναδεικνύετε. Διαφορετικά, δεν θέλω να πιστέψω, δεν θέλω να μπω ούτε σε ύποπτες σκέψεις, ούτε σε ύποπτες διαδρομές. Μάλιστα. Θέλω να τις
διώξω μακριά τελείως από αυτή τη νοητική επεξεργασία και να απέχω από το οτιδήποτε θα μπορέσει να δειχτεί ως τάση κουκουλώματος. Κύριε Τσαγκάρη. Τι να πω, πρώτη φορά έρχομαι σε επαφή με το θέμα αυτό που ο κύριος Συνήγορος εδώ μόλις είπε ότι την πρώτη φορά που το άκουσα δεν τα πίστευε μέχρι να διαβάσει τα χαρτιά ένα-ένα. Η χρόνη της δικαιοσύνης και ο τρόπος λειτουργίας του Υπουργείου Οικονομικών στη χώρα μας πράγματι αφήνει πάρα πολλά κενά και στην υπόθεση αυτή καθ' αυτή, αλλά μιλάμε τώρα, έχετε εδώ περάσει προηγουμένως στο ρεπορτάζ και σωστά, τέσσερις υπουργούς. Mm-hmm. Δηλαδή κάποια ώρα ξεχνάς και το θέμα. Κάποια ώρα ξεχνάς και το θέμα. Δεν είναι χρόνια αυτή να δικαστεί μια υπόθεση φοροδιαφυγής, ούτε μπορεί στη δικαιοσύνη να μην ελέγχεται κάποια ώρα ο χρόνος και η ποιότητα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει δεν είναι αυτή η διεύθυνση επιθεώρησης που λέτε. Δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτή την υπόθεση, σε οποιαδήποτε υπόθεση. Δεν μπορεί δηλαδή, δεν κρίνει κανείς αποφάσεις δικαιοσύνης. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει και αυτό το. Είδαμε σήμερα να αθωώνονται, ας πούμε, 42 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του μαγιστηρίου. Και το αναδεικνύουν όλα τα μέσα. Δεν ασχολούμαι με τι είναι αυτή. Το οποίο ακυρώνει με τη σειρά του, αν το διαβάσεις, την υπόθεση της κυρίας Μπουρμπούλια, η οποία κατηγορήθηκε ότι δεν τους είχε παραμέψει για κακούργημα. Δηλαδή, και αυτή η κοινωνία διαβάζοντας τις ειδήσεις και μόνο, τι να καταλάβει. Καταλάβατε τι έγινε σήμερα. Κατάλαβε πολλά. Και επιβεβαιώθηκαν αυτά που υποπτωθούν. Σήμερα, εσύ καταλάβατε τι έγινε σήμερα. Δηλαδή, διαβάζεις την είδηση και λες, αθωώθηκαν σήμερα 42 άνθρωποι, εγώ δεν λέω την ένοχη, για την υπόθεση του μαγιστηρίου, όταν έχει καταδικαστεί η κυρία Μπουρμπούλια. Και φυλακή είναι, νομίζω, η γυναίκα. Βγήκε. Βγήκε, δεν. Εν πάση περιπτώσει, πήγε φυλακή. Όχι, βγήκε νωρίς. Ότι δεν άσκησε κακούργημα για αυτούς τους κακούργους. Μάλιστα. Που αθώθηκαν. Εγώ θα σας πω ως νέος άνθρωπος και εκπροσωπώντας και μια μεγάλη μερίδα νέων ανθρώπων, ότι παρακολουθώντας όλα αυτά και όλες αυτές τις αποκαλύψεις, διαπιστώνω ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να νιώσει απελπισμένος και να πει ότι δεν μπορώ να ασχοληθώ με τίποτα. Είναι τόσο σάπιο όλο αυτό το σύστημα που μυρίζει σαν τάφος, τόσο σάπιο. Αυτό όμως το οποίο μπορεί να σκεφτεί κάποιος την επόμενη στιγμή είναι το γεγονός ότι όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σηκώνουν ανάστημα σε όλα τα επίπεδα και μιλάνε με ονόματα, καταγγέλλοντας ονόματα, και αυτό συμβαίνει και στον πολιτικό χώρο και σε όλους τους άλλους χώρους, τότε υπάρχει και ελπίδα. Και από τη στιγμή που βλέπω να υπάρχει αυτή η ελπίδα, για μένα είναι χρέος ως νέος άνθρωπος να ασχοληθώ ακόμα περισσότερο. Θεωρώ απαράδεκτο να υπάρχουν άνθρωποι της ηλικίας μου και μικρότεροι να παλεύουν να επιβιώσουν και να βλέπουμε τέτοια ποσά που δεν μπορεί να τα φανταστεί κανένας, ας πούμε, πρακτικά, πώς μπορεί κάποιος να διαχειρίζεται τόσα λεφτά, την ώρα που μέσα στο σπίτι του πεινάει. Θεωρώ λοιπόν ότι εάν όλοι αυτοί που μιλούν για κοινωνική δικαιοσύνη και περηφανεύονται ότι μπορούν να αντιφέρουν σε αυτή τη χώρα, εάν δεν υπάρξει κάθαρση, κοινωνική δικαιοσύνη δεν θα έρθει σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να υπάρξει κάθαρση. Σε όλα τα επίπεδα. Οι τρεις εξουσίες να λειτουργούν ξεχωριστά, έτσι όπως οφείλουν. Πολύ σωστά και συμφωνώ μαζί σας προηγουμένως που είπατε ότι η δικαστική εξουσία πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα και είναι ένα από αυτά που ως ανεξάρτητοι Έλληνες προβάλλουμε και λέμε συνεχώς και προσωπικά και όλοι. Και θεωρώ ότι βλέποντας μια ομάδα αλληλοσυγκάλυψης και αλληλοεξυπηρέτησης επίσης σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις εξουσίες και σε όλες τις βαθμίδες. Είναι πάρα πολύ δύσκολος ο αγώνας να μπορέσεις αυτό το πράγμα να το ανατρέψεις. Αλλά δεν μπορεί να μείνεις με σταυρωμένα χέρια, όσο δύσκολο και αυτό κι αν είναι. Διότι θα έρθει η ώρα και κάποια στιγμή όλοι αυτοί θα λογοδοτήσουν. Και ξέρετε τι συμβαίνει. Εάν όλα αυτά γινόντουσαν, βρισκόταν ένας άνθρωπος στα ηνία της εξουσίας, την πρώτη στιγμή που ήταν να έρθει η Τρόικα στη χώρα, και τα έβγαζε προς τα έξω αυτό που πάει να συμβεί στη χώρα μας, αυτό που συμβαίνει βασικά αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι όλοι αυτοί σήμερα θα ήταν στη φυλακή, δεν θα ήταν μόνο ο Άκης. Και όχι μόνο να δικαστούν για αυτά που κάνανε, αλλά και να τους δημεύσουν και τις περιουσίες. Δεν μπορεί να ακούγεται μέσα στη Βουλή ότι υπάρχουν 72 δικογραφίες πρώην υπουργών, οι οποίες σκονίζονται και δεν υπάρχουν 30 υπογραφές για να γίνει μία εξέταση. Δεν μπορεί να υπάρχει Έλληνας πολίτης ο οποίος να μην έχει το δικαίωμα να ζητήσει απολογία, να απολογηθεί στον εισαγγελέα, ο οποίος
τον διώκει, και μιλάω και για τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων αυτή την ώρα, τον κύριο Πάνο Καμένο, να μην του επιτρέπεται κατά παράβαση του συντάγματος να απολογηθεί και να μιλάμε για σωστό σύστημα διοίκησης σε αυτή τη χώρα. Αυτά είναι γελία πράγματα. Και η συγκάλυψη ποια είναι? Γιατί για το θέμα αυτό είναι θέμα που πονάει όλους μας. Διότι στη Χαλκιδική τα παιδιά πίνουν αρσενικό και όχι μόνο τα παιδιά. Λοιπόν, θα σας πω μόνο... Τον κύριο Πάχταν, εσείς θυμάστε καλύτερα και το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, τον έδωσε μεγάλο αγώνα η Νέα Δημοκρατία τότε, με την τροποποίηση που ξέρετε πολύ καλά ότι περάστηκε, ότι προσπάθησε να περάσει τότε για να φύγει από το Πασόκ. Και σήμερα η Νέα Δημοκρατία, που δεν είναι η Νέα Δημοκρατία του χθες, είναι η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σαμαρά, είναι κάτι διαφορετικό. Τροπολογίες λέτε τότε που πέρασαν. Ναι, ο κύριος Πάχτας. Την ξενοδοχειακή μονάδα. Το διώξανε τότε. Τώρα έχει εκλεγεί βέβαια. Και έρχεται το συγκεκριμένο θέμα. Ποιος τον και ενώ έχουμε εξέλιξε. Τον εξέλιξαν στο Δήμο του εκεί. Ο λαός. Βέβαια. Ο λαός λοιπόν θα πρέπει να αρχίσει να βλέπει, πέρα από αυτό που δείχνουν κάποια κανάλια συγκεκριμένα, και να αρχίσει να ενημερώνεται λίγο παραπάνω, να αρχίσει να αναπτύσσει κριτική σκέψη, να αναζητά την πληροφόρηση και μετά να αποφασίσει ποιο πρέπει να στηρίξει. Εγώ τι αντίφαση πρέπει να ζήσω όταν η εκπομπή του Πάχτα, τότε που έβγαλε το θέμα, έκανε 50% και ο Πάχτας ψηφιζόταν με 50%. Ισχύει, κύριε Τριανταφυλόπουλε, για πείτε μου αυτό τώρα, που έλεγε ο κύριος Ανεπλαμπής προηγουμένως, ο οποίος συμφωνούσε ουσιαστικά. Αλλά μόνο είναι αυτό να πω και να κλείσω. Δημοσιογραφικό ενδιαφέρον που έβγαλε το 50% της τηλεθέασης και άλλο υπόθεση Πάχτα ή τότε, δεν αναφέρομαι στο αρσενικό ποιο είναι το θηλυκό αυτό, υπόθεση Πάχτα αυτή καθ' αυτή. Υπόθεση Πάχτα ήταν τραβηγμένη υπόθεση τότε. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Ο άλλος δεν πήρε το δάσος για να το κοιτάει. Το πήρε για να το χτίσει. Κύριε Σαραντίδη, εμείς έχουμε συνέχεια, έτσι. Έτσι πρέπει. Θα πάμε για στο συμπεθεριό τώρα. Θα πάμε. Ξέρετε γιατί ο κόσμος ψηφίζει με αυτόν τον τρόπο? Διότι πολύ μεγάλη μερίδα της πολιτικής τάξης, ενώ ήταν πολιτικάντιδες, όπως το εξέφρασε προηγουμένως, παρουσίασαν τους εαυτούς τους και άλλους ίδιους και ομοίους τους σαν πολιτικούς. Και έτσι ο κόσμος απαξιώνει την πολιτική γιατί αυτούς τους πολιτικούς βλέπει. Το χειρότερο είναι ότι αυτοί οι οποίοι μας κατάντησαν έτσι, φιλοδοξούν να μας σώσουν κιόλας. Και αυτό το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όχι, η αρχή του διαχωρισμού των εξουσιών, όχι κατά Μοντεσκιέ, αλλά κατά Αριστοτέλη, γεννήθηκε σε αυτή τη χώρα. Και τσαλαπατήθηκε και σαγουριάστηκε σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Αυτή η χώρα όμως, που δυστυχώς έγινε ένα πειραματόζωο για να περάσουν πολιτικές τέτοιες που δεν χτυπούν μοναχά τον ελληνικό λαό, χτυπούν, αυτό ήθελα να πω προηγουμένως και με διέκοψες, χτυπούν γενικά όλο τον κόσμο της εργασίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν χτυπιέται μοναχά το κόστος εργασίας με αυτές τις πολιτικές. Διγουστέψαν οι ανθρώποι και περσέψαν οι μαϊμές. Ναι, αλλά... Και όσοι είναι οι μαϊμές, τι έχουν πρόβλημα, φαίνεται το κόλος τους. Ναι, μην γίνεσαι όμως το φερέφωνο να μην ακουστεί και μια διαφορετική ελπίδα για αυτή την κατάσταση. Να πω κάτι που με στενοχώρησε, κυρία Τριανταφυλόπουλε. Ξεκινήσα την εκπομπή κλείνοντας τώρα από κάτι, αλλά με κόψατε και δεν μ' αρέσει αυτό. Με τα πόθεν έσχες. Αυτά δεν ήταν πόθεν έσχες, ήταν έσχες. Πού ήταν το πόθεν? Ας δείξετε κάποια στιγμή, γιατί εσείς μπορείτε να το κάνετε. Βουλευτές οι οποίοι μετά από κάθε εκλογική αναμέτρηση γίνονται πιο πλούσιοι, με σπίτια, με αυτοκίνητα. Και όχι μόνο το πόθεν και το πώς. Να ακριβώς. Πούνε και το πώς, όχι πώς. Γιατί το να βλέπεις 70-80-90.000 ευρώ δεν λέει τίποτα. Και το πώς, όχι υπόθεση. Είσαι και γιατρός, δεν φτάνει το διαγνωστικό της υπόθεσης. Που με τον τρόπο σου και εσύ το καταγγέλεις. Το ζήτημα είναι, ναι, σε σένα μιλάω. Διότι εσύ συγκεκριμένα, με την τοποθέτησή σου που έκανες προηγουμένως, και η προσπάθειά σου να κόψεις και το λόγο από μένα, είχες σαν αποτέλεσμα τι? Να μην ακουστεί ότι εδώ και ένα χρόνο φαίνεται σε αυτή τη χώρα που έγινε το αρνητικό πειραματόζω να γίνεται ένα πειραματόζω προς θετική κατεύθυνση ανατροπής. Αυτό το ξέρει και η Κουτσή Μαρία. Α, μπράβο, το ξέρει. Επιβεβαίωσε. Και η Κουτσή Μαρία το ξέρει. Το ζει στο πετσί της η Κουτσή Μαρία. Δεν περιμένει να τα ακούσει από σένα. Α, εντάξει. Κύριε Ανεβλαβή, προσπαθεί τόση ώρα να σας πείσει να ψηφίσετε το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι όλο. Εγώ πάντα συμπαθούσα. Με κομψό τρόπο. Αλλά τώρα είμαι ανένταχτος αριστερός, όπως λες και εσύ. Έτσι πρέπει. Έτσι. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Και εμείς ευχαριστούμε. Και εσάς που μας παρακολουθήσετε και σας
εύχομαι καλές γιορτές και φυσικά καλή σας ημέρα τέτοια ώρα, έτσι. Γιατί έχουμε περάσει 6-7 λεπτά μετά τις 2, την Πέμπτη θα είμαστε μαζί. Μετά θα διακόψουμε για μικρό διάστημα των εορτών και θα επανέλθουμε μετά τον Φώτο. Γεια σας και χαρά σας.